ψήφιος πρωθυπουργός, τα μέτρα για την οικονομία που είπε το μεσημέρι. Ο Γιάννος Παπαντονίου που ήταν υπουργός άμυνας, κυρία Δαμανάκη, όλα αυτά τα πολύ εντυπωσιακά για τον ελληνικό στρατό, γιατί δεν τα έκανε τόσα χρόνια που ήταν υπουργός και τα εξαγγέλει για μετά. Δεν είναι, θα μπορούσε να πει κάποιος κακοπροαίρετα, μια προσπάθεια ομοιρίας? Καταρχήν υπάρχει ένα αντικειμενικό γεγονός. Νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά στη στιγμή που κατά κάποιο τρόπο θα δρέψουμε τους καρπούς από μια πολιτική που έχει ασκηθεί εδώ και πολλά χρόνια από τον Γιώργο Παπανδρέου, μια εξωτερική πολιτική προσέγγισης και φιλίας με την Τουρκία που επιτρέπει τη μείωση των στρατιωτικών δαπανών και το συνολικό επαναπροσανατολισμό της πολιτικής. Στα πλαίσια αυτά, ορισμένα μέτρα όπως είναι η αύξηση του μισθού των στρατευσίμων, νομίζω ότι είναι απολύτως λογικά. Ορισμένα άλλα, αν μου επιτρέπετε, ορισμένα άλλα, όπως είναι το θέμα, τη ρύθμιση του θέματος των ανυποτάκτων και των αντιρρησιών συνείδησης, πιστεύω και εγώ ότι θα μπορούσαν να έχουν πραγματοποιηθεί εδώ και καιρό. Άλλωστε, είναι και επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. Πρέπει όμως να σημειώσω, κύριε Βαγγελάτο, ότι τα θέματα αυτά τα οποία είχαν τεθεί και από μένα αλλά και από μία μερίδα συναδέλφων του ΠΑΣΟΚ προσέκρουαν πάντα στη σταθερή άρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία περίπου μιλούσε για κινήσεις προδοτικές σε σχέση με την αξιοπιστία του στρατεύματος. Αυτό οφείλω να το πω αποδίδοντας τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Γελάει βεβαίως... ο Κέσσαρ, τον οποίο εννοείται ο κύριος Έβερντ. Δηλαδή. Δεν ξέρω αν γελάει, αλλά υποθέτω ότι ο κύριος Έβερντ, ο οποίος παρακολουθούσε κατά καιρούς την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, νομίζω ότι γνωρίζει πολύ καλά τι εννοώ και το θέμα δεν είναι καθόλου για γέλια. Υπάρχουν χιλιάδες ανυπότακτοι στο εξωτερικό. Χιλιάδες ανυπότακτοι. Εγώ που έχω και ένα ειδικό site και επικοινωνώ μαζί τους, σας διαβεβαιώ ότι έχουμε δώσει αγώνες για αυτήν την υπόθεση. Να ακούσουμε την απάντηση για να προχωρήσουμε και στο διάλογο. Κύριε Έβερντ. Εγώ θα υπενθυμίσω στην κυρία Δαμανάκη ότι στις 9 Οκτωβρίου είχε κάνει μία δήλωση ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, διότι δεν υπάρχει προγραμματική σύγκληση. Τώρα εμφανίζεται η κυρία Δαμανάκη ότι βρέθηκε προγραμματική σύγκληση και θα ήθελα να ακούσω πότε και σε ποια θέματα υπάρχει προγραμματική σύγκληση και γιατί δεν ανακοινώθηκε. Δεύτερο, κυρία Δαμανάκη... Επιτρέψτε μου να σας απαντήσω. Να σας θέσω και το δεύτερο θέμα. Στις 9 Οκτωβρίου είχατε κάνει μία δήλωση, την έχω εδώ ολόκληρη, αλλά δεν είναι... Παρακαλώ να τη διαβάσετε, διότι ουδέποτε είπα ότι δεν υπάρχουν περιθώρια σύγκλησης. Παρακαλώ να τη διαβάσετε τη δήλωσή μου. Αυτή είναι η πρώτη. Εφόσον την έχετε. Αυτή είναι η πρώτη και είναι στις 8 του μηνός. Διαβάστε τη, παρακαλώ. Λοιπόν... Διαβάστε τη, διότι αυτά τα οποία λέτε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Περιμένετε να ακούσετε, μην βιάζετε. Περιμένω, αλλά να λέτε αυτά τα οποία ισχύουν. Κατά λέξη τι λέτε, εντός εισαγωγικών. Παρακαλώ. Απευθύνεται σε εμάς στην ηγεσία του συνασπισμού. Μάλιστα. Να κάνουμε τι? Εσείς να μπούμε στην κυβέρνηση. Μα δεν υπάρχει κανένας διάλογος, δεν υπάρχει καμιά προγραμματική σύγκληση. Μάλιστα. Έτσι. Αυτά τα λέγατε στις 8 Οκτωβρίου και τα αναμετέδωσε προχθές. 8 Οκτωβρίου ποιας χρονιάς, κύριε Έβερντ, με συγχωρείτε. 2003, κύριε Έβερντ. Α, μάλιστα. Πριν ένα χρόνο δηλαδή. Άμα τα χάσατε μέσα σε ένα χρόνο, τι να σας πω, κύριε Δαμανάκη. Θα σας απαντήσω. Δεν φταίω εγώ για αυτό. Να δώσω την απάντηση. Έτσι, ένα λεπτό, δεν είναι πολύ χρόνος. 8 Οκτωβρίου, δεν είναι πολύ χρόνος. Κύριε Δαμανάκη. Στις 9 Οκτωβρίου. Αλλά έχω την εντύπωση ότι είχε φύγει η κυρία Δαμανάκη από την Ελλάδα. Αυτά δεν ισχύουν. Είναι πουδήποτε. Κάπου κάτι είναι διαφορετικό, γι' αυτό το λέω. Στις 9 Δεκεμβρίου λέει δεν θα είμαι υποψήφια όπως διευκρίνησα και με κανένα άλλο κόμμα. Μάλιστα. Το είπατε στις 9 Οκτωβρίου. Τελειώσατε, κύριε Έβερντ. Τελείωσα εγώ. Ωραία. Να ακούσετε τώρα και εμένα. Πρώτον, δεν μου αρέσει να μου λέτε ότι τα έχω χάσει. Θα μπορούσα να σας απαντήσω αναλόγως, αλλά το αποφεύγω για λόγους που πιστεύω ότι αντιλαμβάνονται οι τηλεθεατές. Δεύτερον, η δήλωση την οποία διαβάσατε και την οποία αποδείτε στις 8 Οκτωβρίου είναι ψευδής. Δεν ξέρω τι λέει το Radio Sky. Μετά εδώ στη φωνή σας. Σας άκουσα τη φωνή σας. Ναι. Κύριε Έβερντ, δεν αμφισβητώ ότι ακούσατε τη φωνή μου. Αυτό το οποίο αμφισβητώ. Είπατε κατά λέξη αυτό που είναι σημειωμένο εδώ. Δεν αμφισβητώ. Αύριο το πρωί θα παρακαλέσω το Sky να την ξανακούσετε. Ναι. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι ότι έχετε τέτοια ευθεία σύνδεση με το Sky, αλλά θα έλεγα το εξής. Έχω με το ραδιόφωνο, ακούω. Τι να κάνω, έχω αυτιά. Ναι, λέω. Και έχω και μνήμη. Χαίρομαι. Εσείς δεν θυμάστε, φαίνεται. Ναι, χαίρομαι που έχετε μνήμη. Ακούστε τώρα και εμένα, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. 8 Οκτωβρίου δεν ξέρω αν εννοείται κάποια περασμένη χρονιά και γι' αυτό σας... Του 2003. Μα αφήνετε να τελειώσω όμως, παρακαλώ. Σας σέβομαι απολύτως.
Απολύτως. Και νομίζω αντιλαμβάνονται όλοι οι τηλεθεατές τι εννοώ. Λοιπόν, δεν θα μου λέτε ότι τα έχω χάσει. 8 Οκτωβρίου του 2003 δεν έκανα τέτοια δήλωση. Σας διαψεύδω κατηγορηματικά. Ενδεχομένως να ακούσατε τη φωνή μου, μπορεί να οφείλεται σε κάποια δήλωση του παρελθόντος. Παρακαλώ λοιπόν να ελέγξετε τις πηγές σας και εφόσον έχετε τόσο καλή σχέση με κάνει το Sky, τη την οποία εγώ δεν διαθέτω αυτή την τόσο καλή σχέση. Την έχετε μη με αυτή διακόπτετε, τη δήλωση, κύριε Εβερτ, μη με διακόπτετε. Παρακαλώ. Μη θυμώνετε. Δεν θυμώνω. Δεν υπάρχει κανένα λόγο. Να σας πω κάτι, κύριε Εβερτ. Νομίζω ότι έχετε παραξηγήσει ορισμένα πράγματα. Προσπαθώ να είμαι ευγενής μαζί σας. Είμαι καλός άνθρωπος, αλλά δεν είμαι κουτός άνθρωπος. Παρακαλώ λοιπόν να με ακούσετε. Λέω λοιπόν, εφόσον έχετε μια τόσο καλή σχέση με το Sky, παρακαλώ να μεσολαβήσετε, ώστε επιτέλους να διευκρινίζουν όταν αναμεταδίδουν δηλώσεις ανθρώπων και πότε έγιναν. Τώρα, πράγματι, στις 9 Οκτωβρίου έκανα τη δεύτερη δήλωση. Δεν έχουν καλές σχέσεις, ακούω το ραδιόφωνο. Πράγματι, στις 9 Οκτωβρίου έκανα τη δεύτερη δήλωση στην οποία αναφερθήκατε. Είπα ότι στις επόμενες εκλογές. Είχατε κάνει και την πρώτη στις 8. Όχι, κύριε Εβερτ. Καλώς. Όχι. Ναι. Παρακαλώ. Για 20η φορά διαψεύδω κατηγορηματικά την πρώτη δήλωση την οποία διαβάσατε με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου. Στην ραδιόφωνα. Κύριε Εβερτ, θα με αφήσετε να μιλήσω. Καλώς. Λυπούμε. Λυπούμε. Υπήρξατε και αρχηγός κόμματος και μάλιστα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Και εσείς του συνασπισμού που εγκαταλείψατε. Θα έρθω και σε αυτό, εφόσον ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για το συνασπισμό. Βλέπω, το ενδιαφέρον σας έχει αυξηθεί, ιδιαιτέρως. Η αριστεροσύνη σας... Είδα το δικό σας πόσο ήταν για να συμμετάσχει στο διάλογο στην τηλεόραση. Η αριστεροσύνη... Δεν ανοίξατε το στόμα σας. Η αριστεροσύνη... Περίμενα να μιλήσετε ότι πρέπει να ακουστεί ο Κωνσταντόπουλος, να ακουστεί το ΚΚΕ. Να κλείσουμε. Δεν θέλω να παρέμβω και προσπαθώ. Ναι. Το βλέπω ότι και η Μαριάννα το ίδιο. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Αλλά κύριε Ευαγγελάτο, θα μου επιτρέψετε να πω. Να κλείσετε αυτό που λέγατε και να πάμε στο επόμενο. Αλλά όλα ως ένα σημείο. Λοιπόν, λέω λοιπόν. Ολοκληρώστε λοιπόν αυτό. Ότι διαψεύδω κατηγορηματικά τον κύριο Εβερτ και αν υπάρχει σταθμό πίσω από αυτό το συγκεκριμένο σταθμό για αυτά που λέει. Όμως πράγματι, τη δήλωση που ανέγνωσε για τις 9 Οκτωβρίου την έκανα. Είναι η δήλωση που έκανα την ημέρα της παραίτησής μου από το συνασπισμό. Εδήλωσα με πολύ μεγάλη σαφήνεια ότι διαφωνώ με την πολιτική της ηγεσίας του συνασπισμού, παραιτήθηκα από τη Βουλή ως όφυλα, απέδωσα την έδρα στο συνασπισμό. Ότι δεν θα πολιτευτείτε στις επόμενες εκλογές. Η ηγεσία του συνασπισμού εξέφρασε τη χαρά της, διότι με την αποχώρησή μου ελευθέρωσα το πεδίο για να ασκήσουν την πολιτική τους και είπα πράγματι ότι δεν θα πολιτευτώ στις επόμενες εκλογές με κανένα κόμμα. Πιστεύω να αντιλαμβάνεστε, βεβαίως ο κύριος Εβερτ, επειδή επιμένει να στέκεται στο παρελθόν, δεν μπορεί να το αντιληφθεί, ότι μετά από αυτό υπήρξαν γεγονότα τα οποία υπερέβαιναν την πολιτική πραγματικότητα εκείνης της στιγμής, όπως έχω πει επανειλημμένα. Υπήρξε η ανάδειξη του Γιώργου Παπανδρέου στην ηγεσία του Πασόκ, υπήρξε μια νέα κατάσταση, μια νέα εποχή, την οποία ενδεχομένως κάποιοι αντιλαμβάνονται, άλλοι όχι. Το που τελικά βγήκε περίπου και στην κάλπη της αντίστοιχης μέρες. Βγήκε 1%, ναι. Υπάρχει όμως η εξής διαφορά. Το 2000 υπήρχε κατερχόμενη καμπύλη Πασόκ, ανερχόμενη καμπύλη Νέας Δημοκρατίας εκείνη την περίοδο. Δεύτερον, θυμάται και ο κύριος Λουσόπουλος, πιστεύω, ότι στον ενδιάμεσο χρόνο πηγαίνοντας προς εκλογές, η Νέα Δημοκρατία πέρασε μπροστά και συν 2 μονάδες και έχασε την τελευταία εβδομάδα. Υποστηρίζω ότι οι εκλογές αυτές είναι επίσης εκλογές της τελευταίας εβδομάδας και των τελευταίων ημερών. Με βάση την καταλληλική κατανομή της πρόθεσης, της απόφασης για ψήφο από τους. Να απαντήσει ο κύριος Στρουσόπουλος, αφού δούμε και ξέρετε, την δεύτερη κάρτα. Κύριε Στρουσόπουλο, μια στιγμή να δούμε και τη δεύτερη κάρτα και θα απαντήσει. Μια φράση μόνο 10 δευτερολέπτων. Ναι, όπως ξέρετε, τις τελευταίες 2 εβδομάδες δεν γίνονται δημοσκοπήσεις. Εγώ λοιπόν αναφέρθηκα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έγιναν το 2000, που έδιναν προβάδισμα του Πασόκ, που επιβεβαιώθηκε στην κάλπη. Ναι, το αλλά προβάδισμα ήταν μόλις 0,8. Κύριε Στρουσόπουλο, έχουν δικαίωμα να κάνουν δημοσκοπήσεις, ξέρετε και εσείς. Εγώ σας λέω, παραπέμψω στις αναλύσεις του κυρίου Λούλη, τις δημόσιες αναλύσεις του κυρίου Λούλη για το πώς έχασε η Νέα Δημοκρατία από το προβάδισμα Θεωρώ άχαρη τη συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις. Μπορεί να σας εξηγήσει και ο κύριος Δρίζος τα θέματα. Αφήστε με, διαβάζω αρκετά και ακούω όλες τις γνώμες και δέχομαι τις εξηγήσεις από όλες τις πλευρές. Ωστόσο, θεωρώ άχαρη τη συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις, γιατί ξέρετε, είναι μια συζήτηση η οποία έχει να κάνει για εργαλεία δουλειάς. Γι' αυτό και απέφευγα πάντοτε να μιλήσω για δημοσκοπήσεις. 3,5 χρόνια τουλάχιστον που είμαι εκπρόσωπος τύπου, σπανίως έχω μιλήσει για αυτές δημοσίως. Σημείωσα μόνον κάτι το οποίο ως στοιχείο αναγωγής στο παρελθόν θεωρώ ότι είναι σημαντικά ενδιαφέρον. Θέλω να δούμε τη δεύτερη κάρτα λοιπόν όλοι μαζί τώρα, την παράσταση νίκης.
όπου το 51,8% πιστεύουν ότι θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, το 33,6% των ψηφοφόρων πιστεύουν ότι θα κερδίσει το ΠΑΣΟΚ, μια διαφορά κοντά στο 20%, 18,2%. Θέλω να ξεκινήσω τον κύριο Λιβάνιο αυτή τη φορά και να τον ρωτήσω, κύριε Λιβάνιε, αν η αρχική διαφορά στην παράσταση νίκης, στην πρόταση ψήφου, συγγνώμη, το 3,3, είναι στα όρια του στατιστικού λάθους και αλλάζει. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν το 3,3 που έδωσε σήμερα η MRB το έδωσε και η American Research εχθές για τη δημοσκόπηση που έγινε εδώ στο κανάλι το Star. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια δυναμική αυτή τη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας που συγκριτικά με το τι γινόταν στο 2000 δεν υπάρχει. Απ' την άλλη πλευρά, η παράσταση νίκης τι σημαίνει, τι δείχνει, ότι ένα στους δύο πολίτες πιστεύουν ότι θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, ενώ ένα στους τρεις πολίτες πιστεύουν ότι θα κερδίσει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό επηρεάζει τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους. Παράσταση νίκης, δηλαδή το ρεύμα του νικητή, είναι ένα στοιχείο που αναλύεται από τις δημοσκοπήσεις για να επηρεαστεί το κομμάτι των αναποφασίσεων ψηφοφόρων. Έχουμε προχωρήσει ήδη στην παρακάτω κάρτα που αφορά στις εισπυρώσεις. 91% των ανθρώπων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές θα την ξαναψηφίσουν. Αυτό είναι η συσπήρωση. Ενώ το 79,7% των ανθρώπων που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ στις προηγούμενες εκλογές θα έχουν αποφασίσει να το ξαναψηφίσουν τώρα. Αυτή είναι η συσπήρωση. Αλλά θέλω να πάμε και στην επόμενη κάρτα, που είναι οι μετακινήσεις ψηφοφόρων, που είναι ιδιαίτερα σημαντική και εδώ θέλω να μείνουμε και να σχολιάσουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι από το ΠΑΣΟΚ φεύγουν και πάνε στα λοιπά κόμματα 6,4, παραμένει βέβαια 79,7 που είναι η συσπήρωση και ένα 9,1% πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία. Και να δούμε και από τη Νέα Δημοκρατία πώς έχουμε τις μετακινήσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι το 91% μένει στη Νέα Δημοκρατία, το 4,2% πάει σε κάποια άλλα κόμματα και μόνο το 2,1% πάει στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω εδώ να μείνουμε στην κάρτα, αυτή είναι σημαντική, και να πάω στον κύριο Αθανασάκη. Κύριε Αθανασάκη, από τη στιγμή που το 9,1 παραμείνει μέχρι και την 7η Μαρτίου, δηλαδή το 9,1 των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ στις προηγούμενες εκλογές, που τώρα ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, πώς μπορεί να ανατραπεί η διαφορά και να νικήσει το ΠΑΣΟΚ, να πάρει κεφάλι το ΠΑΣΟΚ και να κόψει πρώτο το νήμα? Ξεκινώ τις παρατηρήσεις από τα σημεία που τέθηκαν. Πρώτον, η αναφορά στην παράσταση νίκης. Στην παράσταση νίκης η ερώτηση γνωρίζεται. Κύριε Θανασάκη, σας διακόπτω. Σας αφορά γιατί είναι ο πρόεδρος του κόμματός σας, ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Ωραία. Που φτάνει με καΐκι από ό,τι βλέπουμε στην Μυτιλίνη για να μιλήσει στη συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ στην Μυτιλίνη. Ιδιαίτερα πρωτότυπος ο τρόπος άφηξης του κυρίου Παπανδρέου στην Μυτιλίνη για να μιλήσει. Κύριε Θανασάκη, σας διάκοψα, ναι. Ελπίζω θα μεταδώσετε και ένα καλό απόσπασμα από την ομιλία. Το κάνουμε πάντα ισότιμα, κύριε Θανασάκη. Δεν σας κατηγόρησα για τίποτα. Δεν το λέω κατηγορώντας. Κύριε Θανασάκη, λοιπόν. Πάντως, κύριε Θανασάκη, μου έκανε αίσθηση έτσι για να αντιμετωπίσουμε και με χιούμορ λίγο αυτό που είδαμε. Κύριε Θανασάκη, ακούστε με λίγο. Για να αντιμετωπίσουμε και λίγο με χιούμορ. Κύριε Θανασάκη, επιτρέψτε μου λίγο. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση πραγματικά και φαντάζομαι σε όλους όσους είδαν. Που έχει στηθεί εκεί στην παραλία το καΐκι που έφτασε πια με τον Γιώργο Παπανδρέου. Να πω ότι έχουμε τις παλιές ημέρες του Πασόκ και εδώ. Θα σας δείξουμε σε λίγη ώρα, νομίζω τα έχει ο Ανδρέας Κωνσταντάτος.
τα καινούργια σύμβολα του ΠΑΣΟΚ, καινούργιες σημαίες και αυτοκόλλητα. Φτάσει εδώ στην Μυκηλίνη τα νέα σύμβολα, είναι οι παραδοσιακές σημαίες, οι γνωστές σημαίες που γράφουν πάνω το όνομα του ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζουν τα δεκαλικά, είναι θέμα δευτερολέπτων, λίγων λεπτών να κατέβει ο Σχολανός και να ανέβει στην εφέδρα. Ο κόσμος το περιμένει με μεγάλη αγωνία, έχουν κατακλείσει κυριολεκτικά την Τροχιλέα. Πρόκειται πραγματικά για μια εντυπωσιακή άποψη, κάτι που συνήθιζε και ο πατέρας, ο αείμνηστος συντριπτής του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Βλέποντας την εικόνα λοιπόν από εκεί, από τη Μυτιλίνη, να δώσουμε και το λόγο στον Δημήτρη Παλαιολόγο για να μας συνοψίσει και τα όσα είπε πριν από λίγο ο κύριος Καραμαλής. Δημήτρη. Νίκο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πράγματι, πριν από λίγη ώρα, κύριος Καραμαλής ανέβασε τους τόνους της αντιπαράθεσής του με τον Γιώργο Παπανδρέου, αλλά και με, και με τον κύριο Σιμίτη, και έκανε εκτεταμένη αναφορά σε θέματα διαφάνειας και διαπλοκής. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι με την ομιλία του, η οποία είχε ως θέμα τον πολιτικό πολιτισμό, όπως έλεγε χαρακτηριστικά, ο κύριος Καραμαλής επιτέθηκε με σφοδρότητα τόσο για το θέμα της διαδοχής στο ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για συμφωνημένη διαδοχή, όσο και για ζητήματα που τουλάχιστον χρήζουν κατά τον ίδιο ενδελεχούς έρευνας και το, όπως είπε χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση την αρνήθηκε. Εκείνο το οποίο τελικά μας μένει από όλη αυτή την ομιλία του κ. Καραμαλή είναι το γεγονός ότι με αφορμή το θέμα του πολιτικού πολιτισμού ο κ. Καραμαλής στην ουσία ανέβη. Νομίζω ότι μπορεί ο Ανδρέας ο Κωνσταντάτος να μας δείξει μερικά από αυτά τα καινούργια σύμβολα του ΠΑΣΟΚ τώρα. Να τον δούμε στην εικόνα για να τα σηκώσει. Βλέπουμε και μια-δυο από τις καινούργιες σημαίες, μάλλον περισσότερες, όχι μια-δυο μόνο. Νίκο, θα κυκλοφορήσουν από αύριο σε όλους τους πολίτες, όσοι θέλουν τα φοράνε, όσοι δεν θέλουν τα φοράνε. Θα έλεγα. Βλέπουμε ότι στην έρευνα της... Ο Γιώργος Παπανδρέου, πάμε στη Μυτιλίνη, μόλις έφτασε μάλλον, θα αρχίσει σε λίγο να μιλάει. Πάμε στη Μυτιλίνη να δούμε τι γίνεται. Μάλιστα, λοιπόν, βλέπουμε ότι η προσέγγιση του κυρίου Παπανδρέου έγινε κατά τα πρότυπα του πατέρα του, του Ανδρέα Παπανδρέου, με καραβάκι έφτασε στο χώρο που θα μιλήσει. Βλέπουμε, λοιπόν, τον τρόπο που έφτασε ο κύριος Παπανδρέου, βλέπουμε και πυροτεχνήματα, βλέπουμε φωτιές, βλέπουμε φώτα πολλά και υπάρχει και μεγάλος ενθουσιασμός, βέβαια. Θα παρακολουθείτε λοιπόν την άφηξη του κ. Παπανδρέου στη Μυτιλίνη, όπου σε λίγο θα μιλήσει. Είναι μια από τις μεγάλες του ομιλίες και συγκεντρώσεις από αυτές που έχουν προγραμματίσει από το επιτελείο του. Θα συνδεθούμε αργότερα όταν ο κ. Παπανδρέου θα έχει ήδη μιλήσει. Στον τόπο που εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής και υπηρέτησε για 12 χρόνια το Λεσβιακό Λαό στο Κοινοβούλιο. Αυτή η επίσκεψή μου, τα οποία ο κ. Παπανδρέου, είναι ένα προσκύνημα στη μνήμη του Γεωργίου και του Ανδρέα Παπανδρέου. Επίσης, ο κ. Παπανδρέου στην ομιλία του, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε, θα αναφέρεται στον Κώστα Καραμαλή. Άρχισε η ομιλία, Νίκο. Να ακούσουμε λοιπόν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Η Δημοκρατική Παράταξη νίκησε! Η Μυτιλίνη στέλνει το μήνυμα σε όλη την Ελλάδα! Ενωμένοι και δυνατοί! Προχωράμε μπροστά! Δεν μας σταματάει κανένας! Το κίνημά μας προχωράει στη μεγάλη νίκη! Σας ευχαριστώ για την μεγάλη, μεγαλειώδη αυτή η υποδοχή. Πάμε μαζί στη νέα εποχή, στη μεγάλη αλλαγή, στη μεγάλη νίκη στις 7 του Μάρτη. Στέλνουμε παντού από εδώ, από τη Μυτιλίνη, το μήνυμα, το χαμόγελο της νίκης. Είμαστε εδώ, σε αυτό το νησί, και είναι για μένα δύσκολο να περιγράψω τη συγκίνηση που ένιωσα πατώντας πριν λίγο τη γη της αιωλίδας.
Δεν έχω μόνο παιδικές αναμνήσεις. Όταν ερχόμουν εδώ, με έπαιρνε μαζί μου σε επισκέψεις. Είδαμε λοιπόν πώς ξεκίνησε την ομιλία του στη Μυτιλήνη ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Καραμανλής, τώρα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Το πλευρό του κόμματος στις 7 Μαρτίου. Γι' αυτό... Μα αεροπλάνα και βάπο. 17 ημέρες λοιπόν πριν τις εκλογές και τα κομματικά επιτελεία στη συνεργασία με τις τοπικές οργανώσεις του εξηγήσει τι θα κερδίσουν Πασό και Νέα Δημοκρατία, αν έστω και ένα στους τρεις ετοιμάσει τις βαλίσεις του και έρθει στην Ελλάδα. Το βάρος που ρίχνουν τα κόμματα στους ψηφοφόρους ομογενείς φαίνεται. Ο Γιώργος Παπανδρέου συγκεντρώνει ποσοστό από 43-45%, δηλαδή αισθητά περισσότερο από την πρόθεση ψήφου για το Πασόκ. Και στις δύο έρευνες, μάλιστα, υπήρξε και η αυθόρμητη ερώτηση, γιατί εδώ βλέπουμε τη διληματική, δηλαδή μεταξύ των δύο ποιος είναι καταλληλότερος. Αλλά και στην αυθόρμητη ερώτηση, ο Γιώργος Παπανδρέου προηγείται και στις δύο έρευνες. Μάλιστα, για να περάσουμε και στην επόμενη κάρτα, στις δημοτικότητες, Παπανδρέου Καραμανλή. Αυτό που βλέπουμε ως καταλληλότερο, εικόνα του καταλληλότερου πρωθυπουργού, αποτυπώνεται και στις δημοτικότητες. Βέβαια, βλέπουμε μεγάλες διαφορές στους αριθμούς εδώ, και αυτό οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο με τον οποίο η κάθε εταιρεία μετρά το τι είναι θετικές κρίσεις. Στη μέτρηση της μέτρων, αυτές είναι λίγο αυξημένες, έτσι. Για να ευχαριστούν και τους πολιτικούς ότι πάνω από το 60% και για τον ένα και για τον άλλο έχουν θετική γνώμη. Αυτό το ερώτημα βέβαια έχει σημασία για τους αναποφάσεις τους ιδιαίτερα, βέβαια. Έτσι. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Θα το δούμε στη συνέχεια. Πάμε να δούμε και ποιο είναι ικανότερο κόμμα για διακυβέρνηση σύμφωνα με τους ψηφοφόρους. Εδώ και σε αυτό το δείκτη, έστω και με 1% διαφορά και στις δύο έρευνες, υπερέχει η Νέα Δημοκρατία. Είναι λίγο πιο αυξημένα τα ποσοστά στην έρευνα της μέτρων, λίγο χαμηλότερα στις MRB. Η εικόνα όμως είναι ακριβώς ίδια. Δηλαδή, δύο σχεδόν ισοδύναμα κόμματα, αλλά με ένα μικρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Ηλία, από ό,τι βλέπουμε πάντως, ο κόσμος θέλει Παπανδρέου, αλλά όχι το Πασόκ. Έτσι δεν είναι ο κόσμος που. Είναι σαφές ότι το Πασόκ συγκεντρώνει πολύ λιγότερες προτιμήσεις από ότι ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτό είναι προφανές. Ενώ αντίθετα στη Νέα Δημοκρατία τα πράγματα είναι πιο ισορροπημένα. Και η πρόθεση ψήφου και ο καταλληλότερος πρωθυπουργός και η διακυβέρνηση βρίσκονται σε αυτό το σταθερό επίπεδο του 40% ή 40 και κάτι. Να περάσουμε τώρα στο πιο κρίσιμο κομμάτι αυτών των μετρήσεων, Ηλία, τους αναποφάσεις τους. Και να προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε τη συμπεριφορά τους. Εδώ έχουμε κάποια στοιχεία από την έρευνα της MRB που τα παραθέτει λίγο πιο αναλυτικά. Οι αναποφάσεις είναι 12%. Στην έρευνα της MRB είναι 12%, αλλά τα στοιχεία που παραθέτει για τις αναποφάσεις τους είναι σε ένα μικρότερο σύνολο, στον πιο σκληρό πυρήνα των αναποφάσεων, 8% περίπου του εκλογικού σώματος, που δηλώνουν πραγματικά αναποφάσεις. Οι άλλοι μπορεί να είναι η αδιευκρίνηση ψήφου, μπορεί να σημαίνει άκυρο λευκό ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ βλέπουμε ότι η προέλευσή τους είναι περισσότερο από το Πασόκ και λιγότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, η πλειοψηφία τους είτε δεν είχαν ψηφίσει, είναι από αυτό που στις έρευνες ονομάζουμε σκοτεινό χώρο της ψήφου. Αυτός που δεν σου λέει ούτε τι έκανε στην προηγούμενη, ούτε τι σκοπεύει να κάνει τώρα. Είναι περίπου σαν να έχει αρνηθεί, παρόλο που έχει συμμετάσχει στην έρευνα και έχει δώσει κάποιες απαντήσεις, με βάση τις οποίες μπορεί κανείς να κατασκευάσει το προφίλ του. Πάντως, οι προερχόμενοι από το Πασόκ είναι 5 κομμάτων, νέοι ψηφοφόροι αρκετοί, το 1 πέμπτον σίγουρα, και ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό τον σκοτεινό χώρο. Θα μπορούσε να κάνει μια αναγωγή για την πρόθεση ψήφου, τη συνολική, με βάση αυτά τα στοιχεία, ή είναι πολύ επικίνδυνο? Είναι παρακινδυνευμένο. Είναι σαφές ότι αυτός ο χώρος είναι ελαφρώς ευνοϊκότερος για το Πασόκ, αλλά είναι και ο πιο δύσκολα προσπελάσιμος. Ίσως μας βοηθήσει η Ηλία για να βγάλουμε σπιράλες, να δούμε και την επόμενη κάρτα. Ακριβώς. Που δείχνει πιο κοντά σε ποιο κόμμα είναι αυτή η αναποφάσιστη. Είναι δύο ερωτήσεις. Αυτό που έλεγα πριν, ότι από αυτούς, οι περισσότεροι από αυτούς μπορεί να μην απαντήσαν καν στο τι ψήφισαν. Αλλά πάντως δίνουν κάποιες απαντήσεις. Όταν τους ρωτάμε για το ικανότερο κόμμα για τη διακυβέρνηση, το 23% αναφέρει το Πασόκ, 23,6, το 16,3% τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή το 40% από αυτούς επιλέγει κάποιο από τα δύο κόμματα με ένα μικρό προβάδισμα στο Πασόκ. Το 60% εννοείται ότι δεν επιλέγει, δηλαδή και κυρίως λέει κανείς από τους δύο. Να δούμε εκεί που αλλάζουν τα πράγματα είναι όταν ρωτήσουμε ποιος είναι καταλληλότερος πρωθυπουργός. Εκεί επιλέγουν πολύ περισσότεροι. Επιλέγει το 42% τον Γιώργο Παπανδρέου, το 18% τον Καραμανλή, 18,7. Άθροισμα μας κάνει 61%, δηλαδή μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των δύο ή θα ήθελαν να επιλέξουν. Το ποσοστό του Κώστα του Καραμανλή είναι περίπου το ίδιο με το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Το ποσοστό του Γιώργου Παπανδρέου είναι σχεδόν διπλάσιο από το αντίστοιχο του Πασόκ.
Αυτή είναι μια ελπιδοφόρα δεξαμενή για το Πασόκ, λοιπόν, όπως φαίνεται τουλάχιστον εδώ. Ή για τον Παπανδρέου. Μάλιστα. Και πώς κανείς, δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει μια διείσδυση σε αυτούς τους αναποφάσεις ψηφοφόρους. Θα έλεγα ότι. Γι' αυτό λέω ότι είναι παρακινδυνευμένο να κάνουμε προβολή. Βλέπεις ένα κομμάτι ψηφοφόρων που βρίσκονται σε απόσταση από τα κόμματα, δεν τους αρέσει τόσο πολύ το Πασόκ, τους αρέσει ο αρχηγός του και πρέπει να διαλέξουν. Μάλιστα. Και να ξαναρωτήσω εγώ αν ανατρέπεται το αποτέλεσμα τώρα αφού έχουμε δει όλες αυτές τις κάρτες. Και να μην απαντήσω και πάλι. Είπες όμως ότι υπάρχει κάποιο κλειδί σε αυτές τις τελευταίες κάρτες, τα τελευταία ερωτήματα. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος που τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή είναι ευνοϊκότερο προς το Πασόκ. Ικανό σίγουρα να καλύψει τη διαφορά, αλλά εξαιρετικά δύσκολα προσπελάσιμο. Πιστεύεις ότι οι τηλεοπτικές συνεντεύξεις ή debates ή κάτι άλλο μπορούν να επηρεάσουν με τον έναν τρόπο αυτό το ειδικό κομμάτι του εκλογικού σώματος? Από ό,τι είδαμε χθες, κάποιο κομμάτι του εκλογικού σώματος και ειδικά αυτό από τις αναποφάσεις της δημοσκόπησης που έγινε ενδιαφέρονται για το debate και θα μετρήσει αρκετά στην ψήφο του. Πάντως, Αλέξη, όσες φορές και να ρωτήσει τον Ηλία αυτό το ερώτημα, θα γελάει ενηγματικά και θα μας απαντήσει την Κυριακή, βέβαια, 7 Μαρτίου στις 7 το βράδυ. Βεβαίως και θα επιμένει. Τότε θα ξέρουμε και τι έχει γίνει. Ακριβώς. Και νομίζω ότι οι εκλογομάγειροι θα έχουν πολλή δουλειά, γιατί μιλάμε για πολύ ειδικές ομάδες και πολύ δύσκολα προσπελάσιμες, Ηλία. Ναι, όχι, έτσι είναι. Λοιπόν, και είναι και δύσκολη όλο το πολιτικό κλίμα για να καταλήξουμε. Θα δούμε σε λίγο την συνέντευξη που παραχωρεί εφόλης της ύλης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου στο κεντρικό δελτίο. Ευχαριστούμε πολύ, Ηλία και Αλέξη. Να περάσουμε στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Εδώ, στο στούντιο των ειδήσεων, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Στραβελάκη. Χαίρομαι πολύ που με καλέσατε να είμαι μαζί σας απόψε. Και εμάς είναι χαρά. Μαζί μας και ο Γιάννης Πρετεντέρης, ο οποίος θα συνομιλήσει με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα και στον κύριο Πρετεντέρη. Καλησπέρα, Γιάννη. Κύριε πρόεδρε, να ξεκινήσουμε με το πιο πολυζητημένο θέμα των τελευταίων ημερών. Τα περίφημα debates στην τηλεοπτική σας μονομαχία ή μονομαχίες, θα δούμε, με τον Κώστα Καραμανλή. Έχω μια απορία. Γιατί δεν δέχεστε την εφόλης της ύλη συζήτηση που προτείνει ο κύριος Καραμανλής? Γιατί ορισμένοι πολιτικοί σας αντίπαλοι λένε ότι ο Παπανδρέου θέλει μια προστατευμένη συζήτηση με συγκεκριμένο θεματικό πλαίσιο, διότι ανησυχεί ότι αν ανοίξει η κουβέντα, ενδεχομένως θα χάσει τις εντυπώσεις. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην συζητήσουμε όλα τα θέματα. Θέλουμε όμως να εστιάσουμε σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που είναι προτεραιότητες για τη νέα εποχή. Η κοινωνία της γνώσης, η απασχόληση, η εξωτερική πολιτική, τα κοινωνικά ζητήματα, η οικονομία. Αλλά δεν αποκλείεται κανένα ζήτημα. Και ποτέ δεν αποκλείσαμε εμείς κάποιο θέμα. Κύριε Πρόεδρε, σε θέματα αποκλεισμών υπάρχει μια δεύτερη κριτική που διατυπώνεται εις ό,τι αφορά τη συμμετοχή ή τη μη συμμετοχή των αρχηγών των μικροτέρων κομμάτων. Ο κύριος Αθανασάκης, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, είπε: μα τι συζητάτε, δύο υποψήφιοι πρωθυπουργοί θα αναμετρηθούν. Τυπικώς όμως, λένε άλλοι, οι υποψήφιοι πρωθυπουργοί είναι περισσότεροι από δύο, τουλάχιστον έως την 7η Μαρτίου. Και ο κύριος Κωνσταντόπουλος, αν δεν απατώ, έδωσε θέμα συνταγματικότητας του αποκλεισμού των 3-4 μικροτέρων αρχηγών. Γιατί υπάρχει κάποια διάθεση αρνητική απέναντί σας, γιατί δεν τους βάζετε και αυτούς στο τραπέζι? Καμία διάθεση αρνητική. Δεν υπάρχει συνταγματικό πρόβλημα. Υπάρχει μια πρακτική μέχρι σήμερα, αλλά βεβαίως πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε και οι αρχηγοί των άλλων κομμάτων να εκφράσουν τις απόψεις τους. Τα άλλα κόμματα να εκφράσουν τις προγραμματικές τους θέσεις. Σε άλλες συζητήσεις. Και αυτό είναι θέμα της διακομματικής. Σε άλλες συζητήσεις όμως, όχι σε αυτή πιθανώς, που θα συζητήσει ο Καραμανλής. Πιθανώς. Ας το συζητήσει η διακομματική. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, είχαμε σήμερα μια νέα φουρνιά δημοσκοπήσεων. Ελπίζω ότι τις παρακολουθείτε, έτσι, ως εκλογές έχουμε. Τα νέα είναι περίεργα. Είναι πολύ καλά προσωπικά για εσάς, όπως όλες οι δημοσκοπήσεις από την αρχή αυτής της. Από την αρχή, μάλιστα, θα έλεγα της ανάδειξής σας στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Προσωπικά πάτε καλά. Το ΠΑΣΟΚ πάει λιγότερο καλά. Έτσι, η ψαλίδα παραμένει 2,5-3 μονάδες, 2,5 εβδομάδες πριν τις εκλογές. Σας ανησυχεί αυτό? Καθόλου, διότι υπάρχει μια τρομερή δυναμική. Και η δυναμική αυτή κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, μας πάει όλο και κοντύτερα προς τη νίκη. Θα φτάσουμε στη νίκη. Και αυτό το έχω και ως αίσθημα όχι μόνο από τις δημοσκοπήσεις, αλλά και από τον ενθουσιασμό, την πραγματική ελπίδα που έχει ο πολίτης για τις θέσεις μας, για τις τομές που έχουμε κάνει και στο κόμμα και που ξέρει ότι κάνουμε
και θα κάνουμε και μέσα στον κρατικό μηχανισμό και βεβαίως και όλο το πρόγραμμά μας, το οποίο πια ξεδιπλώνεται και ενημερώνεται ο πολίτης γι' αυτό. Ξέρετε, ρωτώ, διότι είχαμε την αίσθηση ότι επί ένα καλό μήνα όλο έκλεινε η ψαλίδα. Όντως ξεκίνησε από πολύ ψηλά και πήγε περίπου στις 3 μονάδες. Εδώ και ένα διάστημα έχει σταθεροποιηθεί εκεί και πλησιάζουν οι εκλογές. 2 εβδομάδες είναι. Στην άλλη Κυριακή ψηφίζουμε, την παράλληλη Κυριακή ψηφίζουμε. Θέλω να πω, μήπως δεν έχετε χρόνο, μήπως αργά ξεκινήσατε την πορεία της ανανέωσης του ΠΑΣΟΚ? Καθόλου αργά. Βεβαίως κάναμε πολύ μεγάλες τομές μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Και αυτό τώρα συνειδητοποιείται, πιστεύω, από τον πολίτη, βλέποντας πόσο μεγάλη είναι αυτή η πραγματική τομή μέσα στο ΠΑΣΟΚ, που φέρνει το καινούριο. Και όχι μόνο φέρνει το καινούριο, αλλά και καταθέτουμε και συγκεκριμένες απόψεις για το πώς πρέπει να υπάρξει η νέα διακυβέρνηση, οι νέες προτεραιότητες, οι οποίες πιστεύω ότι πραγματικά έχουν ενθουσιάσει και έχουν δημιουργήσει ένα νέο κλίμα στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, δεν πιστεύετε ότι αν η αλλαγή ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ είχε γίνει, ας πούμε, το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, ίσως η κατάσταση τώρα να ήταν καλύτερη? Αυτή είναι μια ιστορική ερώτηση, την οποία δεν θα μπορούσα να απαντήσω. Αλλά πιστεύω ότι η δυναμική σήμερα είναι μια πολύ καλή δυναμική που μας πάει στη νίκη στις εκλογές της 7 Μαρτίου. Μιλώντας περί δημοσκοπήσεων και περί καινούριου, διάβασα μια δημοσκόπηση στη Γυρακάτικη Ελευθεροτυπία συγκεκριμένα, όπου δεν είδα και μεγάλο ενθουσιασμό για την υποδοχή του κυρίου Μάνου και του κυρίου Ανδριανόπουλου στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν σας προβλημάτισε αυτή η στάση των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, που είναι μάλλον επιφυλακτική απέναντί τους. Πρώτα απ' όλα, όπως ξέρετε, παραμένει η ταυτότητά μας, η αξία μας στο ΠΑΣΟΚ. Είναι μια συνεργασία με ανεξάρτητους και μεθαύριο στη Βουλή θα έχουν την ανεξάρτητη φωνή τους. Αλλά ανεξάρτητοι θα ανεξαρτηθούν στη Βουλή. Ο κύριος Μάνος και ο κύριος Ανδριανόπουλος αυτό έχουν πει. Απ' την άλλη μεριά, και το οποίο και εμείς χαιρετίζουμε, διότι εμείς θεωρούμε ότι είναι μια εποχή νέων συνθέσεων. Έχουμε πραγματικά πολύπλοκα προβλήματα μπροστά μας και η διαφορά μας με την Νέα Δημοκρατία είναι ότι μένει στο παλιό, μένει στο φοβικό μπροστά στο καινούριο. Εμείς θέλουμε να συνθέσουμε νέες ιδέες, νέες προτάσεις και γι' αυτό φέρνουμε τα πιο ανήσυχα στοιχεία από τα άλλα κόμματα. Αυτά τα πρόσωπα και πολλά άλλα τα οποία έχουν έρθει κοντά μας, πιστεύουμε ότι είναι άτομα με ιδιαίτερη πίστη στο καινούριο και στην προσπάθεια για την πατρίδα μας, πώς θα πάει μπροστά. Θέλω να πω και κάτι άλλο. Είμαστε σε μια εποχή που δεν μπορούμε να βάζουμε ταμπέλες. Είμαστε σε μια εποχή που πρέπει να υπάρχει μια άλλη αναζήτηση των προβλημάτων, λύσεων των προβλημάτων, χωρίς το παραδοσιακό της κομματικής λειτουργίας, όπου βάζαμε μια ταμπέλα «Εσύ είσαι ο κακός, εγώ είμαι ο καλός», αποκλείαμε ουσιαστικά τον ουσιαστικό διάλογο μεταξύ μας και με αυτόν τον τρόπο δεν προχωράγαμε σε λύσεις. Εδώ αυτό που κάνει η Δημοκρατική Παράταξη είναι ότι δείχνει τη δυνατότητα να ανοίξει αυτόν τον διάλογο, να φέρνει νέες ιδέες για προγραμματικές θέσεις και λύσεις σε αυτή την κοινωνία. Ερώτηση. Λέτε ταμπέλες. Εδώ και 10 χρόνια όμως το ΠΑΣΟΚ έχει ζήσει, έχει βγάλει το ψωμί του, να πω, βάζοντας μια ταμπέλα ότι η τριετία Μητσοτάκη 90-93 ήταν ό,τι χειρότερο προέκυψε στην Ελλάδα. Έχει από κάθε άποψη τη θεωρεί σαν μια πολύ κακή διακυβέρνηση. Δεν ξέρω αν έχετε αλλάξει γνώμη, αλλά η ταμπέλα αυτή ήταν έως τώρα. Και οι προτεργάτες αυτής της τριετίας, ο κύριος Μάνος και ο κύριος Ανδριανόπουλος, βρίσκονται σήμερα στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Και εγώ ρωτώ, τι σημαίνει αυτό? Συνεργάζεστε απλώς με 2 ανθρώπους ή συνεργάζεστε με ανθρώπους που είχατε κάνει λάθος την εκτίμηση ότι ήταν κακοί υπουργοί τότε και έκαναν μια κακή πολιτική? Πρώτα απ' όλα, η τριετία του κύριου Μητσοτάκη είναι μια δεδομένη κατάσταση και δεν είναι ταμπέλα. Υπάρχει πράξη. Ξέρουμε ποια είναι η πολιτική που ακολούθησε αυτή η κυβέρνηση και ξέρουμε πώς πήγε η χώρα. Ξέρουμε πώς ανέβηκε ο πληθωρισμός, πώς δεν πιάσαμε τους στόχους για την ΟΝΕ, τι έπρεπε να κάνουμε εμείς αμέσως μετά όταν αναλάβαμε το 1993 για να προχωρήσει η χώρα και να φτάσει εκεί στο σημείο το οποίο είναι σήμερα. Αυτά όλα ο κύριος Μάνος τα έκανε όμως που δεν έγιναν, τον πληθωρισμό και τα στόχους και όλα. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Μάνος και ο κύριος Ανδριανόπουλος μπορεί να είχαν την ευθύνη τους μέσα σε κάθε κυβέρνηση, αλλά δεν ήσαν οι ίδιοι οι οποίοι ήσαν η κυβέρνηση. Ήταν η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας συνολικά. Οι δύο μονάδες αυτές, τα δύο πρόσωπα αυτά, εγώ θα σας πω και κάτι άλλο. Πιστεύω ότι, που μπορεί να μην είναι τόσο πολιτικό, αν θέλετε, εγώ εκτιμώ την ειλικρίνειά τους. Εγώ εκτιμώ πράγματι την ευθύτητά τους. Όλων αυτών
των προσώπων που έχουν έρθει στο ΠΑΣΟΚ πρόσφατα ή συμπορεύονται με το ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πονάνε τον τόπο, ότι δεν πηγαίνουν για αυτό σκοπό τον θόκο της εξουσίας, φέρνουν τον προβληματισμό τους για το καινούριο, έχουν προσπαθήσει με θέσεις, με προτάσεις να δούνε ποιο είναι αυτό το καινούριο αύριο, πώς θα αντιμετωπίσουμε την παγκόσμια οικονομία και κοινωνία, πώς θα γίνουμε ανταγωνιστικοί, και μέσα σε ένα πλαίσιο των δικών μας αρχών που μιλάμε για την κοινωνική ευαισθησία, για το κράτος που θα συμβάλλει στην συνοχή και την αλληλεγγύη, οι ιδέες τους είναι πολύ χρήσιμες και πολύ ενδιαφέρουσες. Μπορεί να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε, αλλά θα φέρουν κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και σημαντικό. Αυτή είναι η καλοπροαίρετη ανάγνωση. Και εγώ θέλω και κάτι ακόμα να πω. Ως Πρωθυπουργός, εγώ δεν θέλω να έχω απλώς ανθρώπους γύρω μου που θα λένε μπράβο, καλά, όλα πάνε ωραία. Εγώ θέλω να έχω ανθρώπους οι οποίοι είναι πράγματι προβληματισμένοι, ανήσυχοι και θα φέρουν τις ιδέες τους και θα έχουμε και διαφωνίες. Διότι εγώ θέλω να έχω, όταν πάρω μια απόφαση, θα έχω εγώ την τελική απόφαση σε πάρα πολλά θέματα, όταν πάρω την απόφαση, να έχω φωτίσει αυτή την απόφαση με έναν τρόπο ώστε πράγματι να είναι η καλύτερη δυνατή απόφαση. Δεν ανησυχείτε όμως ότι το ιδεολογικό του στίγμα του κυρίου Μάνου και του κυρίου Ανδριανόπουλου είναι πολύ μακριά από το ΠΑΣΟΚ? Υπάρχουν ήδη φωνές από το λεγόμενο παλαιό ΠΑΣΟΚ ότι τι σχέση έχουν αυτοί με εμάς. Και υπάρχουν και φωνές από τη Νέα Δημοκρατία, όπως του Μιλτιάδη Εύερτ, που λέει ότι το ΠΑΣΟΚ, επειδή είπατε πριν για ταμπέλες, έσπευσε να σας βάλει μια νέα ταμπέλα, έγινε πανκ. Πανελλήνιο νεοφιλελεύθερο κίνημα. Ή είπε ότι ο Κάστρο παντρεύτηκε τη Θάτσερ. Ναι. Και ο κύριος Κωνσταντόπουλος ότι είσαστε πλέον η φιλελεύθερη δημοκρατική παράταξη και όχι δημοκρατική παράταξη. Και έτσι σας λέει, λέει ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Είναι επιχείρημα για τους αντιπάλους σας. Δηλαδή θέλω να πω, δώσατε ένα επιχείρημα στους αντιπάλους σας. Εγώ θα έλεγα ότι το επιχείρημα είναι το αντίθετο. Διότι πρώτα απ' όλα η έννοια του φιλελευθερισμού, του πολιτικού φιλελευθερισμού, είναι βαθιά παράδοση του κινήματός μας. Από την εποχή του Βενιζέλου, της Ένωσης Κέντρου και του ΠΑΣΟΚ. Είναι η έννοια της δημοκρατίας. Και θα έλεγα ότι και η φιλοσοφία σήμερα που εμείς κουβαλούμε και που νομίζω εκεί είναι και η νέα, αν όχι διαχωριστική γραμμή, αλλά η νέα διαφοροποίηση μεταξύ προοδευτικού και συντηρητικού, είναι πώς βλέπουμε τη λειτουργία αυτής της δημοκρατίας σήμερα. Εμείς θέλουμε μια πλούσια δημοκρατία με πολλές απόψεις, με συμμετοχή, με τον διάλογο, με τη διαβούλευση. Δεν φοβόμαστε το καινούριο. Και η συντήρηση βλέπει φοβικά ό,τι έρχεται, κλείνεται στο παρελθόν, κλείνεται στον εαυτό του. Δεν βρίσκει την εαυτό της, δεν βρίσκει ακριβώς αυτό το καινούριο το οποίο είναι μπροστά του. Είπατε προηγουμένως... Αυτό το οποίο όμως θέλω να πω είναι το εξής. Ότι ακόμα και οι νεοφιλελεύθερες ιδέες, τι σημαίνει νεοφιλελεύθερες ιδέες, μιλούν για το πώς πρέπει να λειτουργήσει η αγορά. Είναι μάλιστα η λογική τους ότι η αγορά είναι εκείνη που δεσπόζει και η οποία θα καθορίσει και την κοινωνική πολιτική, τις υπόλοιπες πολιτικές. Εμείς ερχόμαστε και λέμε ως σοσιαλιστές ότι η αγορά πρέπει να υποταχθεί στο δημόσιο συμφέρον. Αλλά από την άλλη μεριά... Ως σοσιαλιστές το κρατάω γιατί δεν το έχω ακούσει πολύ εδώ και δύο μήνες. Όχι. Αυτή είναι η ταυτότητά μας και είμαστε περήφανοι για αυτή την ταυτότητα. Αλλά το ότι υπάρχει αγορά και ότι πρέπει να λειτουργήσει ως εργαλείο είναι δεδομένο. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ότι πάμε σε μια κομμουνιστική ουτοπία. Η αγορά είναι υπαρκτή. Το πώς αυτή η αγορά πράγματι μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να υπηρετήσει καλύτερα το δημόσιο συμφέρον είναι ένα ζητούμενο. Αυτό ακριβώς είναι που εμείς οι σοσιαλιστές, με έναν διάλογο με τους φιλελεύθερους αλλά και με τους νέο φιλελεύθερους ακόμα, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Εμείς θα είμαστε εκείνοι που θα χαράξουμε την πολιτική. Θα πάρω ένα παράδειγμα. Γιατί να κάνω μια φορά. Πριν πάτε στο παράδειγμα. Ναι. Είπατε προηγουμένως Πρωθυπουργός, θέλω να ακούω και άλλες απόψεις και είναι πολύ εύλογο αυτό που λέτε. Σκοπεύετε να τους δώσετε και υπουργεία στον κύριο Μάνο και στον κύριο Ανδριανόπουλο να γίνετε κυβέρνηση ή απλώς θα παραμείνουν ανεξάρτητοι βουλευτές? Εγώ δεν θέλω να μπω στην σύνθεση της κυβέρνησης. Όχι, προφανώς δεν θα ζητάω, αλλά εγώ δεν θα αποκλείσω τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν το αποκλείετε. Δεν θα αποκλείσω τίποτα αυτή τη στιγμή. Πάτε στο παράδειγμα. Στο παράδειγμα, παραδείγματος χάρη, έχουμε τα πανεπιστήμια μας, τα οποία είναι δημόσια. Ας μην μιλήσουμε αυτή τη στιγμή για τα μη κρατικά, αλλά τα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των πανεπιστημίων, ουσιαστικός. Εάν ερχόμασταν με ένα σύστημα εσωτερικής αγοράς,
μέσα στο δημόσιο χώρο, που λέγαμε στον φοιτητή, επέλεξε εσύ πού θες να πας και ανάλογα το πού θα πας, σε ποιο τμήμα, σε ποιο πανεπιστήμιο, εμείς θα δώσουμε μεγαλύτερη επιχορήγηση σε αυτό το, σε αυτό το πανεπιστήμιο και σε αυτό το τμήμα. Ή θα δώσουμε σε σένα το δικαίωμα να έχεις ένα είδος κουπονιού και ανάλογα που πηγαίνεις, αυτό θα προσμετράται στα έσοδα του πανεπιστημίου. Άρα λοιπόν το κάθε πανεπιστήμιο θα έχει έναν ανταγωνισμό για το πώς θα πάρει περισσότερους φοιτητές. Θέλετε να βάλετε αυτό, πιο πολλά λοιπόν, κριτήρια αγοράς και ανταγωνιστικότητας στο δημόσιο πεδίο. Θα έλεγα το δημόσιο μπορεί να ρυθμίσει έτσι την αγορά, να χρησιμοποιήσει έτσι την αγορά υπέρ του δημόσιου συμφέροντος. Ναι. Αυτή είναι νομίζω μια σοσιαλιστική λογική, η οποία όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να μάθουμε και από το πώς οι νεοφιλελεύθεροι σκέφτονται την λειτουργία της αγοράς. Όχι να επιβληθεί η αγορά επί του δημόσιου συμφέροντος, εκεί έχουμε διαφωνία. Ναι. Αλλά να αξιοποιήσουμε την αγορά ουσιαστικά για την προώθηση του δημόσιου συμφέροντος. Μια δεύτερη ένσταση που διατυπώνεται... Και θα πω και κάτι ακόμα σε αυτό. Δυστυχώς στη χώρα μας, το ελληνικό κράτος, ακριβώς επειδή λειτουργεί πολύ συγκεντρωτικά, πολλές φορές δεν προασπίζει το δημόσιο συμφέρον, δεν προχωρά σε ρυθμίσεις τέτοιου τύπου, μένει πίσω και τότε είναι που η αγορά επιβάλλεται ή, εν πάση περιπτώσει, στρεβλώνει μια ουσιαστική πολιτική. Ως προϊόν αδυναμίας του κράτους. Δηλαδή, όταν έχουμε σήμερα πανεπιστήμια ουσιαστικά ιδιωτικά, χωρίς να έχουμε ρυθμίσει το θέμα, το θέμα των αυθαιρέτων, το θέμα των μεταναστών. Αυτό πρέπει να ρυθμιστεί. Αυτό πρέπει να ρυθμιστεί. Και νομίζω ότι πια έχει έρθει η εποχή που πρέπει να φύγουμε από τους παραλογισμούς του παρελθόντος. Παιδιά σπουδάζουν σε αυτά τα πανεπιστήμια, πάνε έξω και σπουδάζουν, πάνε έξω και σε ιδιωτικά και σπουδάζουν. Πρέπει να αξιολογηθούν αυτά τα πράγματα. Παρόλο το συνταγματικό κόλλημα που υπάρχει. Υπάρχει ένα συνταγματικό πρόβλημα και βεβαίως πρέπει να λειτουργήσουμε μέσα στο πλαίσιο του συντάγματος. Αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν δυνατότητες για την ανάπτυξη μη κρατικών πανεπιστημίων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους δημόσιους φορείς. Αλλά θα μπορούσε και ο ιδιωτικός τομέας να παίξει συνεργαζόμενος με τον δημόσιο τομέα έναν ουσιαστικό ρόλο. Επιτρέψτε μου να επανέλθω στο θέμα της διεύρυνσης. Είπαμε λοιπόν για τη μία πλευρά την ιδεολογική, τους νεοφιλελεύθερους. Υπάρχει και μία δεύτερη πλευρά που σας αγγίζει πιο προσωπικά. Λένε λοιπόν αυτοί ότι μα πώς έφερε στο Πασόκ αυτούς που παρέπεμψαν τον πατέρα του, τον Ανδρέα Παπανδρέου, το 1989. Ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι θέλησαν να διαλύσουν το Πασόκ τότε, αλλά και προσωπικά στράφηκαν κατά της οικογένειάς του. Τι απαντάτε σε αυτό? Απαντώ ότι αυτό δείχνει πόσο αλλάζει η ιστορία. Αυτό δείχνει τελικά πόσο ο Ανδρέας Παπανδρέου δικαιώνεται από την ιστορία. Αυτό δείχνει επίσης πώς και αυτή η παράταξη έχει μια μεγαλοψυχία και πώς θέλει να προχωρήσει ο τόπος μπροστά. Δεν μένει στα παλιά, δεν μένει στις πληγές του παρελθόντος, τα ξεπερνάει διότι βλέπει το συμφέρον της χώρας. Και πιστεύω ότι τα άτομα που έρχονται από την αριστερά, είδαμε Ανάκη Μαρία, ο Μίμης Ανδρουλάκης και πολλοί άλλοι, φέρνουν πραγματικά, μπολιάζουν τη σκέψη μας, μπολιάζουν τον χώρο μας με ιδέες, με δυναμισμό και θα είναι πραγματικά πολύ σημαντική στην συμπόρευση για τη νέα εποχή. Δεν ήρθανε για να κάνουν κουμάντο στο Πασόκ όπως φοβούνται ορισμένοι. Πρώτα απ' όλα αλλάζουμε το Πασόκ έτσι ώστε να μην υπάρχει το είδος αυτό που λέτε το κουμάντο στο Πασόκ. Ανοίγουμε το Πασόκ σε ένα κίνημα πολιτών. Σε αυτό το κίνημα πολιτών πρέπει να υπάρχουν πολλές απόψεις και εκφράσεις ιδεών και προτάσεων. Ο πολίτης θα κρίνει. Ο πολίτης θα αξιολογήσει. Η βάση του κινήματος θα αξιολογήσει. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι μια κλειστή κάστα που θα αντιπαλεύει ο ένας με τον άλλον για να δει ποιος θα πάρει τον τάδε θόκο, την τάδε θέση, θα έχει την τάδε επιρροή. Θα είναι έτσι όπως ανοίγουμε το κίνημά μας, θα είναι με διαφάνεια που θα κατατίθενται πολιτικές απόψεις. Ξαναφέραμε την πολιτική, αν θέλετε, στην καθημερινή ζωή. Κύριε Πρόεδρε, διότι πριν από λίγο χρόνο, πριν κάνουμε αυτή την τομή στο Πασόκ, κάτι που θα θυμάται και ο κύριος Πρεζεντέρης, θα θυμόσαστε πολύ παλιά, εγώ μιλούσα για αυτές τις ιδέες. Αυτό είναι αλήθεια. Μπορώ να το επιβεβαιώσω. Όντως μιλούσατε. Αυτό που είπατε τώρα όμως για πρώτη φορά, και δεν το είχατε πει παλαιότερα αυτό, και βλέπω επανέρχεται συνεχώς στον τρόπο που ακόμα και εδώ που συζητούμε, ο όρος παράταξη. Σας βλέπω να μιλάτε εδώ και δύο μήνες πολύ λιγότερο ως πρόεδρος του Πασόκ, ως μέλλον πρόεδρος του Πασόκ, ως υποψήφιος πρωθυπουργός και μιλάτε πολύ περισσότερο ως ηγέτης, να το πω έξι,
ενός πράγματος που είναι η δημοκρατική παράταξη. Δεν το φτιάξατε εσείς. Είπατε η Ένωση Κέντρου, οι Φιλελεύθεροι, οι αναφορές σας πάνε πολύ πιο πίσω από το 1974, από την ίδρυση του Πασόκ. Τι είναι αυτό του οποίου ηγείστε, είναι το Πασόκ ή είναι η δημοκρατική παράταξη? Πρώτα απ' όλα, ηγούμαι του Πασόκ, είμαι περήφανος για το Πασόκ, είμαι περήφανος για τα σύμβολά μας, είμαι περήφανος για την παράδοσή μας. Η παράδοσή μας είναι και το 114, οι ανένδοτοι αγώνες του 114 και της Ενώσεως Κέντρο, είναι και η παράδοση και του Ελευθερίου Βενιζέλου. Είναι πολλές παραδόσεις αγώνων στην ελληνική κοινωνία. Αλλά παράλληλα, πέρα από το Πασόκ, υπάρχει μια ευρύτατη δημοκρατική παράταξη. Και αυτή η δημοκρατική παράταξη είναι η νέα κοινωνική συμμαχία, αν θέλετε, η νέα σύνθεση, η νέα βάση συνενέσεων για μεγάλα και τολμηρά βήματα. Βήματα που πρέπει να κάνουμε στη σχέση κράτους-πολίτη, βήματα που πρέπει να κάνουμε στον χώρο της παιδείας, βήματα που πρέπει να κάνουμε στο κοινωνικό κράτος, στην οικονομία και αλλού. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί παρά ένας που ηγείται μιας παράταξης, ενός κόμματος, για να μπορεί να είναι πιστικός για την εφαρμογή του προγράμματός του, δεν αρκεί να βγάλει ένα πρόγραμμα. Δεν αρκεί να καταθέσει ένα πρόγραμμα. Πρέπει να μπορεί να πείσει ότι μπορεί να συγκροτήσει τις κοινωνικές δυνάμεις που θα του επιτρέψουν να προχωρήσει και να πάρει τολμηρές αποφάσεις. Και αυτές είναι η δημοκρατική παράταξη. Και αυτό δεν είναι απλώς η δημοκρατική παράταξη. Είναι αυτό το κίνημα το οποίο βλέπετε του ενθουσιασμού που βγαίνει κάθε μέρα. Τον ενός εκατομμυρίων πολιτών που ήρθαν και ψήφισαν για τον πρόεδρο του Πασόκ. Ναι. Αυτή είναι μια τεράστια δύναμη. Μια δύναμη που επιτρέπει εγώ ως πρόεδρος του Πασόκ να λέω όχι μόνο έχουμε πρόγραμμα, αλλά έχουμε και εντολή. Και όχι μόνο έχουμε εντολή, αλλά έχουμε και τη δύναμη να μπορούμε να κάνουμε αυτά πράξη. Αυτό παράταξη νομίζω έχει μεγάλη διαφορά. Σύμφωνη. Με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία 8 χρόνια ήταν ουσιαστικά ακίνητη. Πάντως παράταξη είναι και αυτή. Σε ακινησία, χωρίς τομές, χωρίς να κάνει εσωτερικές αλλαγές, περιμένοντας απλώς, χτυπώντας το Πασόκ στα δύσκολα, όταν είχαμε το Ελσίνκι, όταν είχαμε την ΟΝΕ, υιοθετώντας τα θετικά μετά που καταφέραμε εμείς και απλώς κάνοντας κριτική στα προβλήματα που υπάρχουν. Κύριε Πρόεδρε, θα πάμε στη Νέα Δημοκρατία, λίγο παρακάτω, όχι, λέω, να μην μιλήσω στο Πασόκ θα ήθελα. Κάνω όμως μια διαφοροποίηση για να καταλάβει και ο πολίτης, να καταλάβουμε όλοι μας, ακριβώς τι δυναμική έχει αυτό το κίνημα σήμερα και τι δυναμική έχει η Νέα Δημοκρατία. Έχω μερικές σύντομες ερωτήσεις να μου διευκρινίσετε. Πρώτον, υπάρχουν ορισμένοι που λένε ότι αυτή η δημοκρατική παράταξη είναι ένα πολύ ωραίο σχήμα που εφευρέθηκε και δει προεκλογικά, ώστε να χωρέσουν μέσα από τον, ακριβώς από τον Μάνο και τον Ανδριανόπουλο έως τον Ανδρουλάκη και τη Δαμανάκη και τον Πίστη και δεν ξέρω ποιον άλλον. Η ερώτησή μου είναι η εξής και είναι σαφής. Ποια είναι τα όρια αυτής της δημοκρατικής παράταξης? Ποιον δεν θα βάζατε μέσα? Πού αρχίζει και πού τελειώνει? Είναι από το ΚΚΕ μέχρι τη Νέα Δημοκρατία? Παίρνει και τη μισή Νέα Δημοκρατία μέσω την κυρία Μπακογιάννη, θα την παίρνατε ενδεχομένως και αυτήν αύριο? Πού σταματάει αυτή η δημοκρατική παράταξη? Είναι ένα πράγμα γενικό που είμαστε όλοι μέλη της. Ο κ. Πάγκαλος πρότεινε προχθές προημερών στον κύριο Αβραμόπουλο σε μια συζήτηση εδώ στο κεντρικό δελτίο του ΜΕΝΑ. Δεν ήρθατε κι εσείς, λέει. Κακώς λέει, πήγα της Νέα Δημοκρατία. Χωράει όλους όσους θέλουν να δουν διαφορετικά το αύριο μέσα από μια σύνθεση ιδεών, μέσα από καινοτόμες προτάσεις, μέσα από τις αξίες της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης μιας οικονομίας ανταγωνιστικής, μιας οικονομίας που θα φέρνει απασχόληση, μιας οικονομίας που θα βοηθάει και τον αδύναμο, που θα βοηθάει τελικά τον πολίτη. Χωράει όλους όσους μπορούν να αντιληφθούν τα πράγματα διαφορετικά σήμερα, το καινούριο που έρχεται μπροστά μας. Άρα λοιπόν, δεν έχουμε αποκλεισμούς. Είναι μια εποχή συνθέσεων. Είναι η εποχή που θέλουμε το διαφορετικό. Το χρειαζόμαστε. Αυτό δεν ξέρω αν πρέπει, το επαναλαμβάνω. Αλλά το επαναλαμβάνω επειδή το πιστεύω. Το πιστεύω πρώτα απ' όλα ως άτομο. Πάντα στη δουλειά μου, είτε ήμουν στο Υπουργείο Εξωτερικών, είτε στο Υπουργείο Παιδείας, ήθελα να έχω διαφορετικές απόψεις. Αλλά σήμερα υπάρχουν νέες συνθέσεις. Παραδείγματος χάρη, ήμουν προχθές στην Ελευσίνα, στον Ναυπηγεία. Μίλησα και με τους εργαζόμενους και με την εργοδοσία. Ξέρετε ότι δουλεύουν πολύ στενά μαζί μεταξύ τους. Η κλασική ταξική πάλη, την οποία ξέραμε παλαιότερα, είναι τελείως διαφορετική, είναι σε τελείως διαφορετικό πλαίσιο. Το πρόβλημά τους και της εργοδοσίας και των εργαζομένων ήταν του ανταγωνισμού.
μπορεί να επιβιώσει αυτή η επιχείρηση στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Στην Κορέα που επιδοτούν τα ναυπηγεία, τι κάνουμε, διότι είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Και άρα λοιπόν, το βασικό ζήτημα που είχε τεθεί είναι, μπορούμε να φτιάξουμε ποιοτικά προϊόντα για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Τι σημαίνει για το εργατικό δυναμικό, κατάρτιση, εκπαίδευση, πληροφόρηση. Άρα λοιπόν, πάνε χέρι-χέρι, έχουν τα προβλήματά τους, μπορεί, αλλά τις διαφωνίες τους ή τις διαφορές τους σε κάποια μισθολογικά, αλλά ουσιαστικά έχουν ένα κοινό συμφέρον, εργοδοσία και εργαζόμενοι, σε αυτή τη νέα εποχή, όπου χρειάζονται νέες συνθέσεις. Να βρούμε, να μην μπούμε δηλαδή στα παραδοσιακά σχήματα του παρελθόντος. Εγώ είμαι κεντροαριστερός, πολύ εύκολα μπορώ να το πω, αλλά τι σημαίνει αυτό σήμερα, τι σημαίνει για την σημερινή εποχή, αυτό το κουτάκι που πολλές φορές βάζουμε τον Α ή τον Β. Σημαίνει ουσιαστικά να πάμε πίσω για να βρούμε τις διαφορές μας εκεί για να πάμε στο μέλλον. Καθόλου. Όσο κοιτάμε πίσω, τόσο χάνουμε το μέλλον. Οι νέες συνθέσεις σημαίνει ότι πρέπει να δούμε πώς συνθέτουμε ακριβώς το διαφορετικό, πώς φέρνουμε διαφορετικές ιδέες από διαφορετικές αποδείξεις. Καλά, σκόρους. Δηλαδή, στη Δημοκρατική Παράταξη περίπου χωράει όλος ο κόσμος πλην ελαχίστων, έτσι. Αυτό ήταν το συμπέρασμα. Κοιτάξτε, μιλήσατε για την Ντόρα Μπακογιάννη. Ναι. Νομίζω ότι αυτή πια έχει ως φιλελεύθερη. Αισθάνεται μάλλον απομονωμένη μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Θα το εκλάβω ως πρόσκληση δημόσια στην Ντόρα Μπακογιάννη να προσχωρήσει, άλλωστε δεν κατεβαίνει στις εκλογές. Λοιπόν, τι θα κάνετε το ΠΑΣΟΚ, θα του αλλάξετε όνομα? Όχι, δεν θα αλλάξουμε όνομα. Σύμβολα, καταστατικό, ναι, υποθέτω. Το καταστατικό ήδη άλλαξε και θα αλλάξει. Μάλιστα. Περισσότερο. Εμείς αυτό που θέλουμε να διώξουμε από πάνω μας είναι τη λογική των μηχανισμών. Μάλιστα. Να κρατήσουμε όμως τη δίψα της αλλαγής και του καινούριου. Και αυτό σημαίνει επίσης ο πολίτης να έχει την δυνατότητα συμμετοχής ουσιαστικής. Πήρε μια γεύση, ήταν μόνο η αρχή. Πώς εκλέγεται ο πρόεδρος. Τα άλλα, τα υπόλοιπα όργανα θα εκλέγονται με άμεσες ψηφοφορίες. Θα υπάρχει συμμετοχή των οργανωμένων φορέων της κοινωνίας. Θα φτιάξετε ένα τύπο κόμμα, μου λέτε, δηλαδή, αλλά θα είναι ΠΑΣΟΚ αυτό το κόμμα. Θα υπάρχει αποκέντρωση. Θα μπορούν να παίρνουν αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο. Θα υπάρχει επιμόρφωση, ώστε ο πολίτης και το μέλος του ΠΑΣΟΚ να μπορεί να παίρνει ενημερωμένα τις αποφάσεις αυτές. Πάντως είπατε πολύ απόλυτα, δεν θα αλλάξουμε το όνομα του ΠΑΣΟΚ και θυμάμαι σε ένα άλλο ανάλογο ερώτημα που σας είχε υποβληθεί σε ένα ταξίδι σας στο εξωτερικό πριν από 3-4 εβδομάδες, είχατε απαντήσει διαφορετικά. Είχατε πει ότι αυτό είναι θέμα διαλόγου με τη βάση. Βεβαίως, αν η βάση έρθει και πει θέλουμε να αλλάξουμε. Αλλά δεν το βάζετε εσείς πάνω στο τραπέζι. Εσείς δεν το βάζετε πάνω στο τραπέζι. Δεν είναι νομίζω ουσία το θέμα. Τα παλιά στελέχη. Υπάρχει, είπατε στη Θεσσαλονίκη, στην ομιλία σας, κάποιοι φοβούνται από τις αλλαγές. Ήταν λίγο πριν εκλεγείτε πρόεδρος, έχουν γίνει κατεστημένο. Ποιοι είναι αυτοί που απειλούνται? Αυτό που ακούω, που μου λένε πολλοί ότι τα παλιά στελέχη πάπαλα, ο Γιώργος θα τους στείλει όλους σπίτι του, ισχύει αυτό πράγμα? Υπάρχουν, πρώτα απ' όλα δεν μας περισσεύει κανείς. Όλοι είναι, ο καθένας έχει να παίξει ρόλο σημαντικό. Από τον απλό πολίτη μέχρι το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Δεύτερον, υπάρχουν πολλά στελέχη με σημαντική εμπειρία που πρέπει να αξιοποιηθούν. Χρειάζεται βεβαίως ανανέωση. Χρειάζονται νέα στελέχη. Και εγώ σε μια νέα κυβέρνηση θέλω μια κυβέρνηση επιτελική, μικρή, που θα έχει και την εμπειρία του παλιού, αλλά οπωσδήποτε και νέα στελέχη. Άρα, συνεπώς, αυτά τα 12 υπουργεία που όπως διάβασα προτίθεστε να δημιουργήσετε, καταρχήν δεν είναι τόσο απλό να γίνουν 12 υπουργεία, αλλά εγώ δέχομαι ότι στις 8 Μαρτίου ορκίζεται εσείς μια κυβέρνηση 8 υπουργείων. Θα είναι τι, θα είναι ένα μείγμα παλαιού ΠΑΣΟΚ και νέου ΠΑΣΟΚ, αν και τα έχουμε μπερδέψει, θα είναι 12 καινούργια πρόσωπα που θα βγουν στη δημοσιότητα, που θα εμφανιστούν τώρα, θα είναι πολλοί υπουργοί που ήταν και στον κύριο Σιμίτη, ενδεχομένως και στον πατέρα σας υπουργοί. Τι θα είναι αυτή η κυβέρνηση, τι πρόσωπο θα έχει? Θα είναι ένα νέο ΠΑΣΟΚ. Νέο ΠΑΣΟΚ. Θα είναι ένα νέο ΠΑΣΟΚ. Μπορεί να έχει αυτά τα πρόσωπα που λέτε, αλλά θα είναι ένα νέο ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει νέες προτεραιότητες. Έχουμε κάνει έναν κύκλο, θα λέγαμε έναν κύκλο μεταπολίτευσης. Ουσιαστικά, αν το σκεφτείτε ιστορικά, έχουμε κάνει έναν πολύ σημαντικό κύκλο, όπου υπάρχει ένας νέος ορίζοντας εθνικών στόχων. Κλείνουμε το Κυπριακό, πολύ πιθανόν. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο αμέσως μετά τις εκλογές θα έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις. Έχουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχουμε φτάσει σε μια οικονομική κατάσταση
πρωτόγνωρη με ανάπτυξη 4% κάθε χρόνο. Έχουμε κλείσει τη σελίδα της τρομοκρατίας σε ό,τι αφορά την 17 Νοέμβρη. Έχουμε μια ουσιαστική θέση στα Βαλκάνια. Κλείνοντας αυτά τα μεγάλα θέματα, μπαίνουμε πια η χώρα μας, μπαίνει η χώρα μας, οι πολίτες της Ελλάδας, μπαίνουν σε μια νέα εποχή πράγματι άλλων ευκαιριών. Θα μιλάμε με την Τουρκία ως μια αγορά και όχι ως μια απειλή. Θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί στα Βαλκάνια. Θα πρέπει να μπορούν οι επιχειρήσεις μας να είναι ανταγωνιστικοί διεθνώς. Θα πρέπει να μπορούμε να διατηρούμε απασχόληση και να αυξήσουμε την απασχόληση. Άρα λοιπόν έχουμε νέους εθνικούς ορίζοντες. Αυτοί οι νέοι εθνικοί ορίζοντες καθορίζουν τις νέες μας προτεραιότητες. Την ανάγκη να αποκεντρώσουμε το κράτος, την ανάγκη να κάνουμε την κοινωνία μας κοινωνία γνώσης και να μην υπάρχει κάποιος πολίτης που να αισθάνεται αποκλεισμένος. Άρα λοιπόν. Ξέρετε, θα σα έλεγε ένας πολίτης που αισθάνεται αποκλεισμένος, ότι όλα αυτά είναι πολύ ωραία, κύριε Παπανδρέου, ακούγονται λίγο προεκλογικά. Γιατί όλοι πριν τις εκλογές έρχονται και μας λένε θα αλλάξουμε, θα μας δείτε διαφορετικούς από την επόμενη μέρα, θα είμαστε καταπληκτικοί, θα σας ανοίξουμε νέους ορίζοντες, κανείς δεν θα αποκλείεται κλπ. Και μετά έρχεται η διαχείριση και αυτοί οι 12 ή 20 ή 30 υπουργοί οι οποίοι αναλαμβάνουν την κυβέρνηση κάνουν τη δουλειά τους πάνω κάτω όπως την κάνανε και οι προηγούμενοι ή όπως θα την έκαναν και οι ίδιοι υπό κάποιον άλλο πρωθυπουργό υπό ένα νέο ή υπό ένα παλαιό Πασόκ. Και θα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γιατί να σας πιστέψει αυτός ο πολίτης ότι αυτή τη φορά θα αλλάξει όντως το πράγμα? Έχει να επιλέξει ο πολίτης μεταξύ ενός Πασόκ που άλλαξε τον ίδιο του τον εαυτό, που αποδεδειγμένα που το λέει κάνει, ότι θα αλλάξει τον ίδιο τον εαυτό. Που αποδεδειγμένα το έκανε, πρώτα απ' όλα με το ίδιο το καταστατικό. Εντάξει, πρώτα απ' όλα με ένα εκατομμύριο κόσμο που ήρθε και ψήφισε. Δεύτερον, με την δεδομένη θέληση και βούληση για την αλλαγή του καταστατικού. Με τον διάλογο, με τη συμμετοχή. Και από την άλλη μεριά, με ένα κόμμα το οποίο 8 χρόνια στην αντιπολίτευση δεν άλλαξε καθόλου. 8 χρόνια στην αντιπολίτευση. Δεν έφερε μια πρόταση, κάτι καινούριο, μια καινοτόμα ιδέα. Έκατσε, έκανε κριτική στα πιο σημαντικά ζητήματα και έκανε και καταστροφολογία. Και νομίζω αυτό δεν ήταν απλώς μια αντιπολιτευτική τακτική. Ήταν μια λογική, είναι μια λογική της συντηρητικής παράταξης. Φοβάται. Βλέπει μπροστά με το νέο με φόβο. Εμείς ερχόμαστε ακριβώς να κάνουμε αυτό το νέο. Θα θέλουμε τη βοήθεια πολλών. Θα θέλουμε τη συμμετοχή πολλών. Αυτά είναι όμως που νομίζω εμείς φέρνουμε ως Πασόκ. Μετά τις εκλογές πήγα στην υπόθεση φτιάξτε κυβέρνηση. Υπάρχει η αίσθηση στον κόσμο ότι το είπα και από τις δημοσκοπήσεις προηγουμένως, ότι το Πασόκ είναι το βαρύδι, ο Γιώργος Παπανδρέου είναι το ισχυρό χαρτί. Λογικό είναι λοιπόν προεκλογικά ο Γιώργος Παπανδρέου να βάζει το Πασόκ λίγο στην άκρη, να λέει ότι εγώ θα έρθω μετά, θα τα αλλάξω όλα και το ένα και το άλλο, για να μην τον βλάψει το εκλογικό αποτέλεσμα. Ένα θεμητό προεκλογικό παιχνίδι, να πω έτσι. Αυτό που συζητάμε είναι κατά πόσο όχι θέλετε να το κάνετε, που ασφαλώς θέλετε, δεν σας αποδίδω κακές προθέσεις, κατά πόσο αν εκλεγείτε, αν κερδίσετε την κυβέρνηση, πού θα βρείτε αυτά τα χιλιάδες ανθρώπους για να στελεχώσουν τον κρατικό μηχανισμό. Από το Πασόκ θα τους πάρετε. Πού θα βρείτε τους γραμματείς των Υπουργείων, άντε 12 υπουργούς βρίσκεις ευκολότερα να είναι νέα πρόσωπα, τους γραμματείς των Υπουργείων, τους επικεφαλείς των 10, τους νομάρχες, από το Πασόκ δεν τους πάρετε όλους αυτούς. Ο κύριος Μάνος ο εαυτός του είναι ο κύριος Ανδριανόπουλος, δεν έφερε κανέναν άνθρωπο μαζί του. Πρώτα απ' όλα έφερε και ο κύριος Μάνος και πολύ κόσμο έχει και πολύ αξιόλογα στελέχη. Όμως, εγώ έχω εντολή, πρώτα απ' όλα από την ίδια την εκλογή μου, να κάνω αλλαγές. Όταν με εξέλεξαν το 1 εκατομμύριο πολίτες ή 1 εκατομμύριο πολίτες, δεν με εξέλεξαν απλώς ως αρχηγό του Πασόκ. Είπανε ότι, και αυτό έθεσα και εγώ στο συνέδριο, ότι αυτός ο πρόεδρος, σε αυτόν τον πρόεδρο του δίνουμε την εντολή να προχωρήσει σε σημαντικές τομές. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Δεύτερον, σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ζητώ την εντολή για να κάνω αλλαγές. Ζητώ την εντολή για να μπορέσω να κάνω τομές. Η εντολή μου αυτή θα είναι. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε και για στελέχωση, θα πρέπει να αξιολογηθούν τα πρόσωπα που στελεχώνουν την κυβέρνηση και θα πρέπει, εκεί που πρέπει να υπάρξουν να αντικατασταθούν, να γίνει μια ευρύτατη αξιολόγηση, όχι με κομματικά κριτήρια. Εγώ δεν πρόκειται να κάνω αξιολόγηση με κομματικά κριτήρια. Θα δω ποιος καλύτερα μπορεί να βοηθήσει
στον συγκεκριμένο τομέα. Έχετε ένα σύνθημα, προφανώς μια ιδέα που δεν είναι σύνθημα, τη συμμετοχική δημοκρατία. Την έχω ακούσει, αν δεν απατώ, από την πρώτη σχεδόν ομιλία σας ως υποψήφιος ακόμα για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Στις δύο όμως κρίσιμα θέματα τα οποία ετέθησαν αυτό το διάστημα, δεν κινηθήκατε και πολύ συμμετοχικά. Τι εννοώ με αυτό? Αναφέρομαι πρώτο στην περίπτωση την ίδια της ανάληψης της ηγεσίας, όπου από ό,τι διαβάζω, με τον κύριο Σιμίτη συναντηθήκατε, το συνεννοηθήκατε οι δυο σας. Ο κύριος Σιμίτης είπε: Γιώργο, πάρε το δαχτυλίδι, και εσύ είπατε: Ευχαριστώ πάρα πολύ, το παίρνω, και μετά έγινε και μια εκλογή. Αυτό δεν είναι και πολύ συμμετοχικό, εάν έγινε έτσι. Και κατά δεύτερο λόγο, η περίφημη υπόθεση του Πόρτο Καράς, όπου από τηλεφώνου σχεδόν διαγράψατε 9 ή 10 βουλευτές. Ούτε και αυτό μου μοιάζει και πολύ συμμετοχικό. Θέλω να πω δηλαδή, μήπως η συμμετοχική δημοκρατία είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα όταν τα πράγματα είναι εύκολα και όταν τα πράγματα λίγο στριμώχνονται, γινόμαστε και λίγο παλιό Πασόκ? Η συμμετοχική δημοκρατία είναι αρχή μας και πρακτική μας. Εμείς την κάναμε πράξη στην επιλογή και εκλογή του Προέδρου του Πασόκ. Δεν υπήρξε κανένα δαχτυλίδι. Αυτή ήταν η επιλογή της βάσης. Και δεν υπήρχε κανένας αποκλεισμός. Ο οποιοδήποτε θα μπορούσε κάλλιστα να βάλει υποψηφιότητα. Δεύτερον, στο θέμα Πόρτο Καράς, εγώ πήρα μια απόφαση. Υπάρχουν κάποια θέματα που ξεπερνάνε, αν θέλετε, τις θεσμικές λειτουργίες που έχουν σχέση με το ήθος, την πρακτική, στην πολιτική, την, αν θέλετε, τιμή της πολιτικής. Δεν θέλω να καταδικάσω ή να δικάσω τον Α ή Β, διότι μπορεί πράγματι κάποιοι να αδικήθηκαν. Αλλά εκείνη τη στιγμή έπρεπε να σηματοδοτηθεί τι εννοούμε με αυτή τη νέα εποχή. Και αυτό έκανα. Κύριε Πρόεδρε, πριν υπάρχει ακόμα, αν το τρέψουμε, Γιάννη, πριν ακόμα συνομιλήσετε με αυτούς τους ανθρώπους, διότι τότε βγήκαν πολλοί από αυτούς και είπαν: Εμείς ούτε καν υπογράψαμε αυτή την τροπολογία. Δεν μας μίλησε κανείς από το ΠΑΣΟΚ να μας πει τι συνέβη. Το μάθαμε από την τηλεόραση ότι είμαστε έξω από τις λίστες. Σας είπα, δεν έκανα το δικαστή. Ούτε θέλω να κάνω το δικαστή. Ήταν μια πολιτική απόφαση που έπρεπε να σηματοδοτήσει αυτό το οποίο είμαστε σήμερα. Υπάρχει μια θεωρία που είχε διατυπωθεί από τους πολιτικούς αντιπάλους. Ότι η αλλαγή ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ, το έχω ακούσει ανοιχτά να το λέει ο κ. Σέβερ, το έχω διαβάσει όλες σχεδόν τις εφημερίδες της αντιπολιτεύσεως και το έχουν υπονοήσει και πολύ περισσότεροι από τον κ. Έβερτ. Ότι περίπου εξωθεσμικά κέντρα, ορισμένοι προθέτουν και του εξωτερικού, αποφάσισαν αυτήν την αλλαγή ηγεσία. Θα ήθελα να σας το θέσω ενώπιόν σας, αυτό το υπονοούμενο, να το πω έτσι, που δεν είναι μόνο υπονοούμενο, και να μου απαντήσετε τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Ότι μεθοδεύτηκε δηλαδή η αλλαγή ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ. Ότι κάποιοι την αποφάσισαν, όχι ο κ. Σιμίτης και εσείς, κάποιοι άλλοι έξω από εσάς. Το θεωρώ αστείο καταρχήν. Αλλά χαρακτηρίζει αυτή η λογική τη λογική της συντηρητικής παράταξης. Διότι κάπως έτσι σκέφτονται. Κάπως έτσι θεωρούν ότι λειτουργούν τα πράγματα. Δεν έχουν καταλάβει ότι εδώ δώσαμε μάχες εμείς, το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κώστας Σιμίτης και εγώ προσωπικά, για να μπορεί να έχει ανεξάρτητη, αυτόνομη και με κύρος και αξιοπιστία φωνή η Ελλάδα. Και αυτό έχει. Το να έχει κανείς καλές επαφές με τους Ευρωπαίους ηγέτες, με τους Αμερικανούς ηγέτες, με τους Άραβες ηγέτες, είναι αρνητικό. Το να ξέρω εγώ τον πρόεδρο Μπούς, τον υποψήφιο Κέρι, που τον ξέρω προσωπικά, ή τον Φίσερ, ή τον Σούντερ, ή τον Πέρσον που ήρθε προχθές στην Κρήτη, είναι αρνητικό για τα συμφέροντά μας. Είναι μια λογική. Θεωρείτε μια αμερικανόφιλο τον εαυτό σας? Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ότι έχω παλέψει και παλεύω και θα παλεύω για την Ελλάδα. Μάλιστα. Θεωρώ ότι όλη αυτή η λογική είναι πάλι η λογική της εύκολης ταμπέλας, αλλά και μια λογική ότι έτσι γίνονται τα πράγματα στον κόσμο. Δεν είναι έτσι. Η Ελλάδα έχει καταφέρει, αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, έχει καταφέρει να παίζει δικό της ρόλο και ουσιαστικό ρόλο στην περιοχή. Με αυτόνομο τρόπο. Και με αυτόνομο τρόπο εγώ μπορώ να μιλώ περήφανα στον κύριο Πάολ, στον Ιβανόφ ή στον οποιονδήποτε. Ακριβώς αυτή είναι η διαφορά. Δεν κατανοούν ότι είμαστε σε μια τελείως καινούργια εποχή και τα βλέπουν όλα φοβικά. Και στην εξωτερική πολιτική ακριβώς. Έτσι τα έχουν δει όταν πήγαμε για το Ελσίνκι. Κατέκριναν το Ελσίνκι. Σήμερα το υμνούν. Το χειροκροτούν, ναι. Κατέκριναν τις κινήσεις μας για το Κυπριακό. Σήμερα τα αποδέχονται. Κατέκριναν τις κινήσεις του Πρωθυπουργού, του Κώστα Σιμίτη, στον τομέα για την ΟΝΕ. Σήμερα αποδέχονται ότι είχαμε δίκιο. Άρα λοιπόν, αυτή η φοβική αντίδραση είναι δυστυχώς
σημείο αυτή τη παράταξη. Είναι στοιχείο αυτή τη παράταξη. Ο κ. Καραμαλής έχει επαναφέρει το τελευταίο καιρό ένα θέμα το οποίο σας αφορά και προσωπικά. Δεν μιλάει πλέον περί Πασόκ. Μιλάει περί συστήματος εξουσίας Πασόκ, το οποίο υποτίθεται περιέχει στοιχεία διαφθοράς, στοιχεία διαπλοκής και το οποίο, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να διατηρηθεί στην εξουσία αλλάζοντας αρχηγούς, χρησιμοποιώντας κάθε θεμητό ή αθέμητο μέσο. Αυτή είναι περίπου η θεωρία του κ. Καραμαλή. Εσείς αναγνωρίζετε τον εαυτό σας σε αυτό το σύστημα μέσα? Αναγνωρίζετε τους συντρόφους σας και τους άλλους που ξέρετε κυβέρνηση σε αυτό το σύστημα? Υπάρχει αυτό το σύστημα εξουσίας Πασόκ? Το έχετε ζήσει? Κάθε κόμμα πρώτα απ' όλα έχει ένα σύστημα εξουσίας και αυτό ήδη αλλάζει στο Πασόκ. Αυτό είναι παρελθόν. Ξεπερνάμε μηχανισμούς, δίνουμε δύναμη στο διάλογο, δύναμη στον πολίτη. Δεύτερον, υπάρχει ένα συγκεντρωτικό κράτος. Παρά τις όποιες προσπάθειες έκανε το Πασόκ και το Πασόκ έκανε τις προσπάθειες αυτές, ήταν πρωτοπόρο σε σχέση με τα άλλα κόμματα, τα οποία δεν θέλανε και δεν προωθούσαν την αποκέντρωση και την αλλαγή στο κράτος. Παρά τις προσπάθειες λοιπόν της δικής μας, έχουμε ακόμα ένα άκρος συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό κράτος. Όταν έχεις ένα συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό κράτος, έχεις και κλειστά συστήματα εξουσίας, τα οποία δημιουργούν αγκυλώσεις, δεν είναι αποτελεσματικές οι πολιτικές, δυσκολίες όπως στο Χιονιά που είχαμε προχθές στη Χιονοθύελλα, από τα πολλά επίπεδα των αποφάσεων και κάθετα, αλλά και τις πολλές αρμοδιότητες, τις συναρμοδιότητες οριζόντια, όπου πια η συμμετοχική δημοκρατία σημαίνει να μεταφέρουμε εξουσία στην τοπική κοινωνία και τοπική αυτοδιοίκηση, να μπορούν να παίρνονται εκεί οι αποφάσεις με μεγαλύτερη διαφάνεια και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Πρόεδρε, θα σας πω από την πείρα μου ότι όποτε έχει μεταφερθεί εξουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχει διαλυθεί η εξουσία και η αρμοδιότητα. Δεν ασκείται ποτέ. Διότι δεν έχει γίνει ολοκληρωμένα. Το είναι άλλο θέμα. Πάντως, έως τώρα αποτυχία δεν έχει γίνει ολοκληρωμένα. Έχει γίνει μισή αποκέντρωση. Ξέρω τι λέτε, ότι πολλές φορές γίνεται ένα φέουδο ο δήμαρχος. Και δεν κάνει τίποτα, μόνο τα καλά κάνει. Ναι. Αλλά από τη στιγμή που πραγματικά η εξουσία θα περάσει στην τοπική αυτοδιοίκηση, ο πολίτης θα έχει και έναν ουσιαστικό έλεγχο. Αλλά δεν νομίζω, για να πούμε και το στραβού το δίκαιο, εγώ χθες ήμουν στην Ηλιούπολη και πήγα και είδα ένα καταπληκτικό πρόγραμμα, το Βοήθεια στο Σπίτι. Το πρόγραμμα αυτό βοηθάει συνήθως άτομα είτε με αναπηρία ή ηλικιωμένους που έχουν κάποια προβλήματα και πολλές φορές και μένουν και μόνοι, έχουν και μεγάλη μοναξιά. Πάνε κοινωνική λειτουργή, πάνε γιατροί, πάνε νοσηλευτές. Και είναι του Δήμου αυτό. Και αυτό είναι ένα πρόγραμμα που επιχορηγείται μεν από την κεντρική διοίκηση, αλλά εκτελείται από το Δήμο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ακριβώς η συμμετοχή και η άμεση επαφή του πολίτη με τον Δήμο επιτρέπει το πρόγραμμα να γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του πολίτη. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε για τα σχολεία. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε για τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Η μεγαλύτερη αποκέντρωση σημαίνει ότι θα υπάρχει καλύτερη διοίκηση, μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα για τον πολίτη. Αυτά που λέω, κύριε Πρετεντέρη και κύριε Σκαρβελάκη, δεν είναι θέματα ανακάλυψης ενός τροχού. Δεν ανακαλύπτουμε τροχό. Έτσι γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Τα λέτε όμως, αναγνωρίζω επίσης, μάλλον όχι μόνο τα λέτε, αλλά αναγνωρίζω και μια διάθεση αυτοκριτικής που εμπεριέχεται σε όλα αυτά που λέτε. Γιατί κάθε φράση που διατυπώνεται ως προς το μέλλον είναι και μια έμεση κριτική, καλοδεχούμενη κατά τα άλλα για το ότι έχει γίνει ως τώρα. Και το κατανοώ. Έχετε μιλήσει για λάθη, είπατε κάναμε λάθη, κάναμε. Έχετε μιλήσει για αλαζονία, είπατε εσείς υπήρξαμε αλαζόνες, υπήρξαμε. Ονόματα δεν έχετε πει, αλλά εντάξει, μου είπατε δεν περισσεύει κανείς προεκλογικά. Το δέχομαι, έως τις 7 Μαρτίου σας το επιτρέπουμε να μιλάτε ονόματα. Μετά από την 8 Μαρτίου πρέπει να μας πείτε και ονόματα. Στη συνέντευξη στην ΝΕΤ είπατε κάτι ότι το χρηματιστήριο έκανα λάθος. Εγώ αναρωτιέμαι, γιατί έπρεπε να φτάσουμε 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές και να πει ένα στέλεχος κυβερνητικό, κύριε, κάναμε λάθος για το χρηματιστήριο, και 4 χρόνια τώρα δεν έχει βγει ένας να πει το αυτονόητο. Κάναμε λάθος. Δεν είχαμε κακή πρόθεση, δόλο κάναμε λάθος. Αυτές οι δύο λέξεις. Γιατί έπρεπε να διατυπωθούν 3 εβδομάδες πρώτων εκλογών σε πολλούς τομείς, το χρηματιστήριο είναι ένας μόνο από αυτούς, και δεν ελέγχθησαν από κανένα εδώ και 4 χρόνια? Πρώτα απ' όλα έχουμε βάλει νέες προτεραιότητες, βάλαμε στόχους. Και ο Πρωθυπουργός, ο Κώστας Σουσιμίτης, έβαλε πολύ συγκεκριμένους στόχους την προηγούμενη τετραετία και οχταετία.
και τους πέτυχε. Από εκεί και πέρα, εγώ βγήκα ως νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και εξέφρασα, νομίζω γνήσια, το αίσθημα και της βάσης του ΠΑΣΟΚ και ευρύτερα πολλών πολιτών για το πού πρέπει να πάμε και για το ποια αυτοκριτική πρέπει να κάνουμε και το ποιες είναι οι νέες προτεραιότητες. Αυτό το κάναμε. Και το έκανε όχι ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, το έκανε ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα, μιλώντας νωρίτερα σε επιχειρηματίες, κύριε πρόεδρε, προτείνατε κάτι που ακούγεται καλό. Προτείνατε συμφωνία όλων των κομμάτων για το θέμα της διαφθοράς. Και λέγοντας ότι μόνο αν συμφωνήσουμε όλα τα κόμματα μαζί, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Έρχεται όμως ο αντίπαλος και σας λέει, κύριε ΠΑΣΟΚ, τη διαφθορά εσύ τη δημιούργησες. Πώς μου ζητάς τώρα να συνεργαστώ μαζί σου για να την αντιμετωπίσεις? Διότι το ερώτημα είναι, το ΠΑΣΟΚ είναι η λύση στο πρόβλημα ή είναι μήπως το ίδιο το πρόβλημα? Το ΠΑΣΟΚ είναι η λύση στο πρόβλημα, διότι το ΠΑΣΟΚ φέρνει ακριβώς ένα νέο ήθος στην πολιτική ζωή. Και το φέρνει διότι θέλει ακριβώς τη διαφάνεια στους κανόνες, την αποκέντρωση της εξουσίας, την νέα σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη. Θέλει να υπάρχει η απλοποίηση των κανόνων και των νόμων, που είναι μεγάλη πηγή διαφθοράς, όπου ο υπάλληλος μπορεί να ερμηνεύσει κατά το δοκούν την μία ή την άλλη εγκύκλιο, αλλά επίσης χρειάζεται η συνεργασία όλων των κομμάτων, διότι οι νέες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν μια τάση δεδομένη συγκέντρωσης τρομακτικής νέας εξουσίας, εξουσίας οικονομικής, εξουσίας των μέσων ενημέρωσης, εξουσίας γνώσης, που δημιουργούν όχι μόνο νέες ανισότητες, αλλά και εστίες διαφθοράς ή αγοράς, εξαγοράς αν θέλετε, του πολιτικού κεφαλαίου κάποιας χώρας από το οικονομικό κεφάλαιο. Ναι. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Εσείς όμως αισθάνεστε την ισχύ μέσα σας να αντισταθείτε σε αυτό το σύστημα που περιγράψατε πολύ σωστά. Όχι μόνο να αντισταθώ, αλλά ακριβώς όπως είπα και προηγουμένως, η εντολή που έχω πάρει στις 8 Φεβρουαρίου ήταν εντολή για τομές, σε αυτόν τον τομέα, στον τομέα και της διαφθοράς. Μάλιστα. Που είναι βέβαια ένα ευρύτατο φαινόμενο και σε μικροδιαφθορά που γίνεται καθημερινά πολλές φορές και στις υπηρεσίες. Έχω πάρει εντολή να χτυπήσω αυτή την έννοια, αυτή την υπόθεση διαφθοράς. Δεν θα υπάρχει ανοχή στη διαφθορά. Μιλήσαμε πολύ για το τύπη αντιπολίτευση. Το θέμα της διαφθοράς που ήταν σημαία της αντιπολίτευσης και της διαπλοκής τα τελευταία 8 ετία τουλάχιστον. Θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για τον κύριο Καραμαλή. Δεν μου τον αναφέρατε καθόλου. Μου λέγατε η Νέα Δημοκρατία, η δεξιά, η Νέα Δημοκρατία. Προχθές, αν δεν απατώμε, στη Ρόδο μιλώντας, είπατε. Πολύ σκληρά λόγια για αυτόν. Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, είπατε, δεν ανήκει σε αυτήν τη γενιά, τη δική σας. Αν και είναι και λίγο νεότερος, αν δεν απατώμε. Δεν συμμερίζεται τη νέα νοοτροπία. Έχει αιμονές συντηρητισμού. Συκοφάντησε κάθε καινοτομία. Πολέμησε όλες τις μεγάλες αλλαγές. Αισθάνεστε ότι σας έκανε μια άδικη αντιπολίτευση ο κύριος Καραμαλής? Δεν έκανε ουσιαστική αντιπολίτευση. Δεν ήταν θέμα άδικης. Δεν ήταν ουσιαστική. Δεν πρότεινε κάτι. Δεν ήρθε να φέρει κάτι καινούριο. Θα έλεγα ότι ο κύριος Καραμαλής πρώτα απ' όλα είναι ένας νέος άνθρωπος. Αλλά χρησιμοποιεί μεταχειρισμένη πολιτική. Και αυτό είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία, η οποία όλα αυτά τα 8 χρόνια, το ξαναείπα και προηγουμένως, δεν έχω διακρίνει πού ακριβώς συνεισέφερε σε έναν ουσιαστικό διάλογο για τη νέα αυτή εποχή, πού ακριβώς έφερε μια καινοτόμα ιδέα, πού ακριβώς και η ίδια έδειξε ότι μπορεί να αλλάζει, μπορεί να ανανεώνεται, μπορεί να φέρνει νέα στελέχη, μπορεί να ξεφεύγει από το παρελθόν. Αντίθετα, όλες αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας δείχνανε μια προσήλωση στο παρελθόν, στον φόβο, σε μια φοβική αντίδραση στο νέο που φέρναμε εμείς και που θα φέρουμε εμείς. Σήμερα διατυπώσατε μια άλλη πρόταση. Είπατε, μιλώντας στους ίδιους επιχειρηματίες, ότι προτείνει το ΠΑΣΟΚ να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα σε ένα φορολογικό σύστημα το οποίο θα παραμείνει σταθερό για μία δεκαετία.
Η ιδέα δεν ουδής θα μπορούσε να αρνηθεί ότι η ιδέα είναι καλοδεχούμενη, αλλά αναρωτιέμαι αν είναι στοιχειωδώς πιθανή. Διότι αν πιστεύετε ότι μετά την 8η Μαρτίου θα μπορέσει ποτέ η Νέα Δημοκρατία, το ΚΚΕ, ο συνασπισμός, ο κύριος Τσοβόλας, ο κύριος Καρατζαφέρης ή κάποιος άλλος είναι στη Βουλή και το Πασόκ, και όλο αυτό το Πασόκ μαζί, και του Λαλιώτη και του Μάνου και όλων αυτών μαζί, να μπορέσει να συμφωνήσει σε ένα κοινό φορολογικό σύστημα, αναρωτιέμαι πως είναι ουτοπική αυτή η πρόταση. Και δεν με ενδιαφέρει η πρόταση αυτή καθ' αυτή, με ενδιαφέρει ο τρόπος σκέψης που κρύβεται πίσω από αυτή την πρόταση. Μήπως δηλαδή θεωρείται πολύ ευκολότερη τη συμφωνία σε πολλά πράγματα από ό,τι πραγματικά είναι. Είναι απαραίτητη συμφωνία σε βασικούς τομείς σε αυτή τη νέα εποχή. Αυτό είναι δεδομένο. Η νέα σύνθεση. Και το έχουν κάνει άλλες χώρες. Παίρνω την Ιρλανδία, τη Σουηδία. Έκατσαν κάτω, η Ιρλανδία πριν από λίγα χρόνια. Και κάθισαν κάτω εργοδότες, εργαζόμενοι, το κράτος, συνεργασία και με τα άλλα κόμματα και είπαν τι πρέπει να κάνουμε για να κάνουμε την οικονομία μας δυναμική σε αυτή την ανταγωνιστική, σε αυτή την ανταγωνιστική οικονομία. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν μια πολύ συστηματική διαδικασία, γι' αυτό όταν μιλάω για συμμετοχική δημοκρατία, δεν μιλάω αόριστα μια συμμετοχική δημοκρατία. Μιλάω για θεσμούς διαβούλευσης, συζητήσεων, συγκεκριμένων διαδικασιών με τους κοινωνικούς εταίρους, με συμβούλια τα οποία υπάρχουν ή πρέπει να δημιουργηθούν, με πολίτες που εκπροσωπούν διάφορους φορείς, ώστε πραγματικά να φτάσουμε σε ένα ικανό αποτέλεσμα. Μόνο όταν φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα μέσα από μια συνεργατική διαδικασία, παίρνοντας όμως τολμηρές αποφάσεις. Ναι, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, εάν η διαδικασία είναι συνετική, αν είναι συνετική, αν συμφωνείτε σε όλα, γιατί να διαλέξουν εσάς και όχι τον Καραμαλή να αποφάσει τη ψηφοφόρη. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι θέμα να συμφωνήσουν σε όλα. Είναι ότι εμείς κινούμε τις διαδικασίες για να υπάρχουν οι διαφορετικές φωνές. Η συνένεση δεν είναι ένα αυτόματο. Δεν πατάς ένα κουμπί για τη συνένεση. Η συνένεση βγαίνει από μια επίπονη διαδικασία. Εγώ ως Υπουργός Εξωτερικών και ως Υπουργός Παιδείας βεβαίως, η εμπειρία δικιά μου δεν είναι απλώς να ξέρω τους Α ή Β, τις Α ή Β προσωπικότητες. Είναι μια συνεχή διαπραγμάτευση, σκληρή. Να διαμορφώσω συνενέσεις με την Τουρκία, να διαμορφώσω συνενέσεις στα Βαλκάνια, να διαμορφώσω συνενέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω στα δικά μας θέματα. Σημαίνει ότι τολμάς να θέτεις προβλήματα, να θέτεις προτάσεις, να φέρνεις προτάσεις και μετά να διαμορφώνεις έναν διάλογο ουσιαστικό που καταλήγει σε ένα θετικό αποτέλεσμα για όλους. Αυτή την εμπειρία εγώ θα την αξιοποιήσω ως Πρωθυπουργός της χώρας και για τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας και για την οικονομία και θα μπορούμε να φέρουμε και τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους και τα άλλα κόμματα. Αυτή η περιγράφεται μια διαδικασία όμως που νομίζω ο κάθε υποψήφιος Πρωθυπουργός θα μπορούσε να την περιγράψει. Διότι αυτό που λέτε, να συμφωνήσουμε στη φοροδιαφθορά, να συμφωνήσουμε εναντίον της φοροδιαφυγής, να συμφωνήσουμε στο φορολογικό, να συμφωνήσουν οι εργαζόμενοι με τους εργοδότες, να κάνουμε μια νέα σύνθεση. Το ερώτημα είναι γιατί αυτό όλο το πολύ ωραίο οικοδόμημα θα πρέπει να γίνει υπό Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και όχι υπό Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή. Αυτό δεν κατάλαβα ακόμα. Αφού θα συμφωνείτε ούτως ή άλλως μετά. Διότι εμείς έχουμε δώσει εξετάσεις. Μπορεί να κάνουν αυτοί φροντιστήρια όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς έχουμε δώσει εξετάσεις και τα έχουμε καταφέρει, έχουμε περάσει εξετάσεις. Και δεύτερον, ότι εμείς ακριβώς αυτή η δημοκρατική παράταξη που φέρνει το διαφορετικό και τους διαφορετικούς πολιτικούς σε μια συμπόρευση, δείχνει ότι μπορεί να διαμορφώνει συνενέσεις, ότι μπορεί να διαμορφώνει συνθέσεις. Δεν φοβόμαστε το διαφορετικό. Και αυτό είναι προϋπόθεση για την ποιότητα της δημοκρατίας και την διαμόρφωση συνένεσης αύριο. Για τον ουσιαστικό διάλογο. Η συνένεση δεν θα βγει από μια καλή πρόθεση. Θα βγει από την εμβάθυνση του διαλόγου, την ουσιαστική πρόθεση να ακούσεις τις διαφορετικές απόψεις εσωτερικά στην Ελλάδα, αλλά και να αντλήσεις και από τον διάλογο που γίνεται διεθνώς, γιατί δεν είμαστε πια απομονωμένοι. Και αυτή την διεθνή εμπειρία επίσης, και εγώ ως Πρωθυπουργός θα την φέρω για να την αξιοποιήσουμε εδώ στην Ελλάδα. Ως Πρωθυπουργός δέχομαι θα το κάνετε. Ως αρχηγός αντιπολιτεύσεως θα το κάνετε. Δηλαδή, μια στιγμή, γιατί είναι πιο εύκολο να το λέει κάποιος πρωθυπουργός, ελάτε να συμφωνήσουμε όλοι μαζί μου να κυβερνήσω, και είναι ακόμα δυσκολότερο να πάει στον άλλον που κυβερνάει και να συμφωνήσει μαζί του. Μου είπατε τι θα κάνετε ως πρωθυπουργός, έχω και άλλη μια ερώτηση γι' αυτό αμέσως μετά. Θέλω να μου πείτε τι θα κάνετε ενδεχομένως και ως αρχηγός αντιπολιτεύσεως. Το πνεύμα αυτό που ήδη εξαγγέλλεται θα ισχύει είτε κερδίσετε είτε χάσετε.
Εμείς είμαστε σίγουροι για την νίκη, αλλά βεβαίως ο ελληνικός λαός θα το κρίνει. Η θέση δικιά μου είναι ναι, θα το κάνουμε είτε έτσι είτε αλλιώς. Διότι αυτό απαιτεί η εποχή. 8 Φεβρουαρίου υποθέτω ότι γίνεστε πρωθυπουργός και κάνετε την κυβέρνησή σας. Θέλω να μου πείτε το πρώτο μέτρο που θα πάρετε. Ένα συγκεκριμένο μέτρο. Ένα μόνο συγκεκριμένο μέτρο που θα κάνετε την πρώτη μέρα που θα είστε πρωθυπουργός. Πέραν από το να υπογράψετε τους διορισμούς των υπουργών σας. Επιτελική κυβέρνηση. Είναι ένα πρώτο μέτρο. Αμέσως να προχωρήσουμε σε τρεις βασικούς τομείς που θεωρώ ότι είναι προτεραιότητα. Όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλα ζητήματα, αλλά τα οποία θεωρώ ότι χρειάζονται τολμηρή, ρηξικέλευτη τομή. Στη δημόσια διοίκηση, αποκέντρωση, διαφθορά, σχέση νέα με τον πολίτη. Καλά, αυτό είναι στόχος τετραετίας. Εγώ σας είπα. Βεβαίως, την επόμενη μέρα τι θα κάνετε, δεν θα κάνετε αποκέντρωση την επόμενη μέρα. Το δεύτερο είναι το θέμα της παιδείας, που πρέπει πια να φτιάξουμε κοινωνία γνώσης. Η σημερινή κοινωνία, μιλάγαμε πριν για τις ιδεολογικές διαφορές, δεν είναι θέμα πια στις ιδεολογικές διαφορές μιας ταξικής πάλης που υπάρχει το κεφάλαιο ενάντια στον εργαζόμενο που δεν έχει το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο σήμερα είναι και οικονομικό, αλλά σε μεγάλο βαθμό είναι το πρόβλημα της προσβασιμότητας στη γνώση. Η γνώση πια είναι η εξουσία. Είναι η εξουσία. Είπατε για επιτελική κυβέρνηση. Μιλήσατε και για παιδί. Να τελειώσω μόνο. Και το τρίτο βεβαίως είναι, που θα βοηθηθεί από την αλλαγή στο κράτος, είναι η προστασία του αδύναμου. Θα λέω όμως και δύο ακόμα πολύ σημαντικά. Συνεπώς μου λέτε, μια στιγμή να τα ανακεφαλαιώσω γιατί δεν κατάλαβα. Διοίκηση μου λέτε, μεταρρύθμιση στο κράτος. Κοινωνία γνώσης. Κοινωνία γνώσης. Απασχόληση. Και όχι αποκλεισμός. Αυτά είναι που λέγονται τα τρία που θα. Και όλα αυτά πολύ σημαντικά θα συμβάλλουν και στην απασχόληση σε μια άλλη αναπτυξιακή, σε ένα άλλο αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο. Ναι, είπατε όμως σήμερα πάλι για τη δημοσιονομική σταθερότητα. Είπατε σήμερα ακριβώς. Αλλά το άλλο αναπτυξιακό μοντέλο πρέπει να ξεφύγουμε από την. Ξεφεύγουμε μάλλον και λόγω και των πραγμάτων από την ανάπτυξη των τεράστιων υποδομών, πολύ σημαντικών υποδομών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και να επενδύσουμε στην γνώση, στον άνθρωπο, που είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, θα είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα στο μέλλον και παράλληλα να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες για να φέρουμε την επένδυση. Αλλά θέλω όμως και δύο ακόμα ζητήματα να σας πω που θα είναι πρώτης προτεραιότητας και δεν είναι θέμα μέτρων, είναι θέμα εθνικών στόχων. Είναι η επίλυση του Κυπριακού. Και εδώ ο ελληνικός λαός. Αυτό τελείωσε, λαός, νομίζω. Αυτό. Τέλειωσε. 26 δεν... Μαρτίου θα έχει τελειώσει το πάνω. Θα υπάρξουν πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις. Σύμφωνοι. Σε ένα-δύο μήνες. Ήδη ξεκινούν από σήμερα οι διαπραγματεύσεις αυτές. Οι διαπραγματεύσεις αυτές και το πώς αυτές θα προχωρήσουν είναι κύριο μέλημα της επόμενης κυβέρνησης. Και είναι ένα δίλημα πολύ σημαντικό για τον Έλληνα πολίτη. Ποιον θεωρεί ο Έλληνας πολίτης ικανόν να χειριστεί την πιο λεπτή φάση μα του Κυπριακού. Μα δεν συμφωνείτε και στο Κυπριακό, από ό,τι έχω καταλάβει. Συμφωνούν τα δύο κόμματα. Δεν είναι θέμα συμφωνίας. Είναι θέμα ικανότητας και γνώσης για το πόσο καλύτερα μπορούμε αυτό το θέμα να το χειριστούμε. Αυτό είναι θέμα επιλογής, αξιολόγησης από τον ίδιο τον πολίτη. Νομίζω μπορεί να αξιολογήσει ποια είναι η κυβέρνηση που έχει αυτές τις δυνατότητες και ποια είναι η κυβέρνηση που έφερε τα πράγματα μέχρι αυτό το σημείο. Το ότι έφτασε το Κυπριακό εδώ δεν είναι τυχαίο. Δεν ήταν. Αποφάσισαν οι ΘΕΗ, οι ΟΗΕ, οι Αμερικάνοι να το φέρουν. Ήταν οι πολιτικές, οι δικές μας κινήσεις που κατάφεραν να βάλουν την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι ανέτρεψαν το σκηνικό των τελευταίων 30 ετών, όπου οι Τουρκοκύπροι, με τους οποίους προχθές είχα συνάντηση και μίλησα μαζί τους, απαιτούν την λύση για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η Τουρκία θέλει να τελειώσει το Κυπριακό για να μπορέσει και η ίδια να ενταχθεί χωρίς προβλήματα ή τουλάχιστον να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έρχονται βεβαίως οι Ευρωπαίοι και λένε: βάζουμε το Κυπριακό ως πρώτο θέμα. Έρχεται ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ και λέει: βάζω το θέμα του Κυπριακού ως πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Το ίδιο λένε και οι Αμερικανοί. Έχουμε φέρει λοιπόν το θέμα στην τελική φάση του και η σημασία αυτού του Κυπριακού, της επίσης του Κυπριακού, είναι πολύ μεγάλη. Διότι όπως είπα προηγουμένως, ουσιαστικά κλείνουμε έναν κύκλο της μεταπολίτευσης. Και αλλάζει ο ορίζοντάς μας. Έχουμε νέους εθνικούς ορίζοντες. Που σημαίνει τι? Ότι μπορούμε να μιλάμε για το μέρισμα ειρήνης, που μπορεί να επενδυθεί στην παιδεία, που μπορεί να επενδυθεί στις κοινωνικές μας υποδομές. Μπορούμε να μιλάμε για μια άλλη αγορά για τις επιχειρήσεις μας,
που πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί της Τουρκίας αλλά και πέραν της Τουρκίας και στην ευρύτερο χώρο γύρω από την Τουρκία. Μπορούμε να μιλάμε για μια άλλη σταθερότητα και δυνατότητα παρέμβασης σε άλλες συγκρούσεις όπως στη Μέση Ανατολή. Και όλα αυτά θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην τσέπη του Έλληνα πολίτη, στην ανάπτυξη της χώρας μας. Να κλείσουμε αυτή την κουβέντα. Να πω όμως και μια ακόμα προτεραιότητα. Ολυμπιακοί αγώνες. Οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι πολύ σημαντικοί διότι το τι θα αποτυπωθεί από τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004 στην Αθήνα θα μείνει ανεξίτηλο στις συνειδήσεις της παγκόσμιας κοινωνίας. Δεν φαίνεται πάει και πολύ καλά η προετοιμασία. Αν διαβάζω καλά τις εφημερίδες, φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Η προετοιμασία θα πάει καλά. Και οι αγώνες θα πάνε καλά. Το θέμα είναι πώς αξιοποιούμε αυτούς τους αγώνες. Και έχω τονίσει ότι θα τεθώ ως επικεφαλής της προσπάθειας για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Η Ελλάδα στην επόμενη εποχή την οποία μπαίνουμε, μετά τον κύκλο αυτό της μεταπολίτευσης, πρέπει να γίνει ανταγωνιστική και να φέρνει επενδύσεις στη χώρα μας, ιδιωτικές επενδύσεις. Αντί να διώχνει, γιατί ως τώρα διώχνει. Μάλλον διώχνει παρά φέρνει. Και για πολλούς λόγους που μπορούμε να τα αναλύσουμε, δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Οι Ολυμπιακοί αγώνες πρέπει αυτό το εξάμηνο μέχρι τους Ολυμπιακούς αγώνες να είναι εκστρατεία προβολής της Ελλάδας ως τόπος επένδυσης από ξένους επενδυτές. Κύριε Πρόεδρε, επειδή τελειώνουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσα τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, ήθελα να κλείσω με μια προσωπική ερώτηση. Είστε μια σπάνια περίπτωση ανθρώπου που είχατε παππού πρωθυπουργό και πατέρα πρωθυπουργό. Θα το θεωρήσετε σαν μια προσωπική αποτυχία αν δεν γίνετε κι εσείς πρωθυπουργός? Δηλαδή το βράδυ πριν κοιμηθείτε σκέφτεστε ότι είναι η δουλειά της οικογένειας την οποία πρέπει και εγώ να σταθώ στο ύψος μου σε σχέση με την οικογένειά μου? Το έχετε αυτό μέσα σας ή λέτε όχι, εγώ είμαι ένας άνθρωπος μόνος μου και έχω να δώσω λόγο μόνο απέναντι στον εαυτό μου? Ενδιαφέρουσα ερώτηση που πολλές φορές μπορεί να με έχει βασανίσει, διότι πολλές φορές με έχουν ρωτήσει παρόμοιες ερωτήσεις. Εγώ αισθάνομαι μια ευθύνη απέναντι σε αξίες, οι οποίες αυτές αξίες ήταν και είναι η παράδοση αυτής της οικογένειας. Πάλεψε ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Ανδρέας Παπανδρέου για τη δημοκρατία, για την ειρήνη, για την περήφανη εξωτερική πολιτική, για την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη. Αυτές τις αξίες εγώ υπηρετώ. Τις υπηρετώ από οποιοδήποτε πόστο. Και οι μάχες θα δοθούν για αυτές τις αξίες. Δεν κυνηγώ τον θόκο της εξουσίας. Δεν είναι ο στόχος μου, ως αυτοσκοπός, να γίνω εγώ πρωθυπουργός. Εγώ θέλω να προσφέρω, όπως και στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπως στο Υπουργείο Παιδείας ή όπως και ως ένας απλός βουλευτής ή ένας απλός πολίτης. Πιστεύω στην κοινωνία της προσφοράς. Πιστεύω σε μια κοινωνία που πρέπει πια όλοι μαζί να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Και θέλω και εγώ να είμαι συνεπής με αυτές μου τις αξίες. Δηλαδή περισσότερο Γιώργος και λιγότερο Παπανδρέου? Και τα δύο. Και τα δύο. Έχω και την παράδοση για την οποία είμαι περήφανος. Έχω και την δικιά μου προσωπικότητα την οποία ο καθένας γνωρίζει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Πρετεντέρη. Να είστε καλά. Και μετά την άκρο.